Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπτερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτό. Μα πιο καλά σαν του σκυπτό του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Όχι θέλω κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης και πολύ καλά κάνετε. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM με τον Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση των ήχων. Ο Θανάσης είναι πίσω, ο Θανάσης Καραμπάκης στο production, η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος με τον Κωστή Ραπτόπουλο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εσύ κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου στα χέρια σου, τηλεφωνείς στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντάς την καλύτερη τιμή της αγοράς. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Να πω ότι το καλοκαίρι έφτασε και το καταλαβαίνουμε για τα καλά. Ειδικά σήμερα με κάτι 35 που έβλεπα να έχει χτυπήσει η θερμοκρασία ερχόμενη εδώ, παρότι είμαστε 7 του Ιούνιου. Τι θα γίνει, δηλαδή αν 7 Ιουνίου έχει 35, στις 7 Ιουλίου τι θα έχει ρε φίλε, 55, ωρε φίλε. Λοιπόν, πάντως είναι σημαντικό να είμαστε ασφαλείς στα ταξίδια τα οποία θα κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο μπείτε στο Tire Shop, είναι μία λέξη και με I, το νούμερο ένα site για ελαστικά και βρείτε πολύ μεγάλη ποικιλία ελαστικών σε εξαιρετικές τιμές. Αγοράστε τα ελαστικά σε κλειστά ραντεβού.
στο 2310-754-906 για την τοποθέτηση. Κερδίστε ένα κουπόνι δωρεάν ευθυγράμμισης αξίας 30 ευρώ για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό της χρονιάς, ο οποίος τρέχει με ψώνια τα οποία μπορείτε να κερδίσετε όλοι εσείς από τα σούπερ μάρκετ όλα, καθώς μπαίνετε στην ειδική φόρμα η οποία υπάρχει στο metrosport.gr, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, συμπληρώνετε την ειδική φόρμουλα και αυτομάτως θέτετε συμμετοχή προκειμένου να είστε ένας από αυτούς οι οποίοι κληρώνονται καθημερινά από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ. Από την ώρα που θα ακούσετε το όνομά σας έχετε 30 λεπτά στη δική σας διάθεση να επικοινωνήσετε με το 2310 και τα 390, να πείτε στην κυρία της γραμματείας ότι έχετε, είστε ο νικητής, να βγείτε στον αέρα εντός 30 λεπτών και αυτομάτως να κερδίσετε, να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας για την κλήρωση η οποία θα γίνει τον μήνα Ιούνιο για να βγάλει έναν ακόμη νικητή όπως έβγαλε τον τέλος του Μάη, αρχές Ιούνιου, τον πρώτο από τους δύο που θα βγάλουμε για να κερδίσουν τα ψώνια της χρονιάς για έναν ολόκληρο χρόνο. Το καλοκαίρι ως γνωστόν είναι η κατάλληλη εποχή για να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας, να βάψουμε το σπίτι για οτιδήποτε και αν χρειαστείτε. Καλό είναι να χρησιμοποιείτε τα ιδανικότερα και τελειότερα χρώματα που δεν είναι άλλα από τα χρώματα Vitex, είτε πρώτα για πλαστικά, είτε για ακριλικά, είτε για οικολογικά, είτε για μεταλλικές επιφάνειες. Η διαδικασία είναι γνωστή, πηγαίνετε στον Κοσμάογλου, σε ένα από τα τρία καταστήματα τα οποία έχει, είτε δυτικά θα έχει 62 με Αντών Τρίτη στον Εύοσμο, είτε στο κέντρο Φίλιππου 74 και ανατολικά Εθνική Αριστάς 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Με μεταγραφές να ακούμε, αλλά να μην ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ. Με τον Μπέο να λέει τα δικά του στο ξεκίνημα της εκπομπής του Γιώργου του Μπούζου. Μια χαρά τα είπε. Για την συνάντηση που έχει με τον τον Παπαδόπουλο. Ωραία, πρέπει να τον αποκρυπτογραφείς τον Μπέο, είναι πανέξυπνος. Δηλαδή, άμα τον έχεις τον Μπέο και του βγάζεις πράγματα τα οποία λέει, δηλαδή είπε ο άνθρωπος, θα πιω ένα καφέ με τον άνθρωπο, λέει. Με τον Πάπα. Ουσιαστικά, καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης άνθρωπος, τον έβγαλε απένταρο. Πού να βρει, λέει, 1,5 εκατομμύριο κτλ. Είπε και το ποσόν. Τα είπε όλα ο Μπέος χωρίς να τα πει. Είναι διάβολος μεταμορφωμένος. Έξυπνος. Τι έξυπνος είναι. Διάβολος, σου λέω, με τέσσερα κέρατα είναι. Έξυπνος είναι μόνο. Διάβολος. Έξυπνος, ξέρει τι κάνει. Πανέξυπνος, σου λέει, θα πιω ένα καφέ με τον άνθρωπο. Από εκεί και πέρα 1,5 εκατομμύριο έχει αυτός να δώσει. Από ό,τι ξέρω, λέει, καλός οικογενειάρχης, καλός άνθρωπος είναι. Νεροδούλη νεροφάει που λένε οι Σεραίοι, αντί να πούνε μεροδούλη νεροφάει. Νεροδούλη νεροφάει. Ναι. Δεν έχει να βρωμά τα χνότα του. Εντάξει. Εσύ πώς τον έκοβες? Ποιο να ανακόψω? Καταρχήν, γιατί έχει αυτή την αιμονή και λέει συνέχεια ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί η ομάδα από το Βόλο, τη στιγμή που ο ίδιος ξέρει, ναι, ότι αν θέλουν, ναι, 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 με τροπολογία γίνεται σε μέσα σε 10 λεπτά. Φορέ το 1,5 εκατομμύριο θέλω εγώ, Μπέος. Τα άλλα όλα γίνονται. Τα λεφτά είναι το θέμα. Τα άλλα όλα είναι εύκολα. Δεν μετακινείται ο Βόλος. Άμα πάρει ένα 600, μετακινείται. Να μην πω και ποιο, όλος. Άντε να πούμε. Έχεις να δώσεις. Άμα δεν έχεις να δώσεις, δεν έχει. Αυτό είναι για όλα τα πράγματα. Είναι συγκυρία μεγάλη τώρα για τον Ηρακλή να πάει αλφαεθνική με αφημί. Εγώ θα βάζα και τον Μπέο μέσα. Δηλαδή, εγώ και θα ήταν ευκαιρία να πλακωθεί με τη θύρα 10 να δούμε ποιος θα κερδίσει. Θύρα 10 ή ο Μπέος. Τους εξαφανίζει, είναι ή όχι. Και να κάνουν και δημοψήφισμα Ηρακλήδης. Άμα φύγουν αυτοί, έρχεστε εσείς 10.000. Έχει ωραία πράγματα ο Ηρακλής. Τι είναι Ανελισέτα, σ' ακούω. Τι είναι Ανελισέτα. Έχει 1,5 εκατομμύριο ο τον Πάπα. Εγώ λέω τι έχει. Εγώ λέω δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Ναι. Άμα φτερνιστεί και ψάχνει να βρει μαντήλι, θα πάρει δανεικό να πούμε τον Καρυπίδη. Τι να σε πω τώρα. Εσύ πιστεύει. Αυτή η μάπα τώρα είναι για να έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά. Στο λέω εγώ. Όπω δεν έχει λεφτά και αυτό ο καινούργιο ο πασχετικό που για να πάρει τον Πάκο θέλει να μιλήσει με τον Σαββίδη. Τι δανεικά θέλει να του δώσει. Τι να φτάσει. Εσύ δεν είπε πριν από 10 μέρε. Ναι, τι. Ότι πάει το αφημί του Βόλου πήγε στην Βέρεια. Ναι, το πιο πιθανό το πάρει η Βέρεια. Άλλο. Ναι. Εσύ το εμφάνισα τελειωμένη δουλειά. Ρε αγόρι μου, λέω, αν πουλήσει το αφημί, πιο προσιτό είναι να το δώσει τη Βέρεια. Η Βέρεια έχει 1,5 να δώσει. Εννοείται. Εντάξει. Από μισά θα τα δώσουν και τελείως. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Γιατί. Δεν είναι. Δικό σου έχει να δώσει.
Στην τσέπη του είναι. Το θέμα είναι αν θέλει να δώσει. Τι θέλει να δώσει, ρε, άμα πάρει. Θέλει να δώσει. Φράση από εκεί ξεκινά. Αγώ 1,5 εκατομμύριο παίρνω μια ομάδα Αλφα Εθνικής, στείλω 10 μάτς, 5 μάτς, τη ρίχνω, την κάνω, ό,τι θέλω κάνω. Με 1,5 εκατομμύριο από κάτω βγάλω 5 εγώ, 4. Αν είμαι μάγκας. Αν λέω, για μένα λέω, δεν λέω για τους άλλους, για μένα λέω τι κάνω. Εδώ στη Β' Εθνική μπορούσα να την κάνω τη δουλειά, να στήσω 4-5 μάτς και να οικονομήσω. Και από αυτά που βγαίνουν από την υπόθεση του Μπράβο, πολλά μπορεί δεν να ξέρω, πιστεύεις. Εντάξει, μαγκιάτσος ρε φίλε, καλά κάνουν στον καπιταλισμό που ζούμε. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Άμα τώρα σε πιάσουν όμως. Στην ναι. Ελλάδα, άμα με πιάσουν. Όχι στην Ελλάδα. Πού με πιάσουν. Εσύ δεν λες ότι είμαστε με ελεγκτικούς μηχανισμούς, ξένους διαιτητές, ξένους δημάρχους. Πώς θα με πιάσουν. Πώς τον Όφη, δεν τον πιάσαν. Ναι, ωραία. Και τον σώσαν με μέσον. Με πέναλτι ανύπαρτο. Τον πιάσαν. Άσε εδώ, έξω με πιάσουν. Εδώ ας με πιάσουν. Άμα έχω λεφτά, εδώ ας με πιάσουν. Τίποτα δεν με κάνουν. Άμα έχω λεφτά και με πιάσουν στη μένα, εγώ λέω θα την γλιτώσω. Ξέρεις γιατί. Γιατί θα έχω καλό δικηγόρο. Θα έχω να δώσω λεφτά στο δικηγόρο που θα είναι καλό. Ενώ με κακό δικηγόρο, πού να πάω. Έτσι το ερμηνεύω εγώ. Πρέπει ο δικηγόρο, δηλαδή, να είναι γνώση των πραγμάτων. Όχι γνώση, καλό δικηγόρο. Ο καλό δικηγόρο πρέπει να πληρωθεί πολλά λεφτά. Ο φουκαρά ο δικηγόρο τώρα τι να δώσετε. Τι, σε σώσει. Πώ θα σε σώσει, αφού είναι μέτριο δικηγόρο. Ο καλό δικηγόρο τα παίρνει χοντρά. Γι' αυτό έχουμε καλού δικηγόρου, κακού δικηγόρου. Καλού ποδοσφαιριστέ, κακού ποδοσφαιριστέ. Καλού γιατρού, καλού κακού. Μια μικρή ένσταση. Ναι, πες... Όποιο τα παίρνει χοντρά δεν απαραίτητα και καλό. Υπάρχουν και οι κέντε. Τι κέντες. Υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι τα παίρνουν και δεν αξίζουν. Εντάξει, τι έκανε. Πάρε και αυτό στον καπιταλισμό. Είναι, ο καπιταλισμός είναι. Το κανόνα. Μπράβο. Άλλο θέμα, λέγει. Άλλο δεν ξέρω. Εσύ θα τα βγάλεις τα θέματα σήμερα. Τι να βγάλω. Α, έχω σου πω για τις μεταγραφές. Τι οποίες γίνονται. Γιατί σε πιάνει το παράπονο ότι δεν περιμένεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Από ό,τι βλέπω, δύο πάνω είναι οι ομάδες. Και η τρίτη ομάδα που κάνει μεταγραφές είναι ο Άρης. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ. Και η τρίτη ομάδα είναι ο Άρης που κάνει μεταγραφές. Κανένας άλλος δεν κουνιέται. Η φλόρη του Παναθηναϊκού των Βορείων Προαστίων, η ένικη της Νέας Φιλαδέλφειας κάτω, οι αεξίδες δεν ασχολείται κανένας με την ομάδα να πούμε. Κανένας δεν ασχολείται. Ο Παναθηναϊκός είναι μια μικρή ομαδούλα πλέον και είναι μικρή ομαδούλα γιατί δεν υπάρχει και φωνή αντίδρασης, γιατί αν υπήρχε φωνή αντίδρασης θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τι είναι να γίνει ο Ηρακλής, ο Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής του Λεκανοπεδίου. Και ό,τι μεταγραφές κάνει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι κάτι γέρι ξεκούτιδες. Τώρα προηγουμένως άκουγα τον Μπούζο για έναν ποδοσφαιριστή 36 χρονών, το γνωστό, που είναι να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός πήρε εκείνο τον 35χρονο να πούμε από την Τουρκία. Ποιος είναι ο πες το, μην τραπέσαι. Δεν τον θυμάμαι, πες τον εσύ. Πες το. Λοιπόν, το ψέλισε ο Μπούζος 36 χρονών και έκανε και έρευνα. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί που είναι να έρθουν 35χρονοι στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, καλά είναι να έρθουν. Και όσο λιγότερο σαβούρες είναι στα πνευμόνια και στα πόδια και στο βιολογικό τους κομμάτι, τόσο καλύτερα θα είναι για τις ομάδες. Δηλαδή, σαν να παίρνεις μια γυναίκα 45 χρόνια για να κάνεις παιδί. Είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Μπορεί να σου κάνει παιδί, μπορεί να βγει το παιδί βλαμμένο σαν και εμένα, να πούμε κατά 75%, λίγες πιθανότητες να βγει κανονικό κτλ. Έτσι και ο ποδοσφαιριστής είναι σαν τη γυναίκα τη γριά, να πούμε. Πάρεις μια 28 χρονών, 27-25, σου κάνει παιδί. 45 δεν σου κάνει. Βγάλει κανένα βρικόλακα από μέσα, καν ραπτόπουλο με τρία μάτια να πούμε. Τι, γιατί διαμαρτύρεσαι για τις μεταγραφές, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν διαμαρτύρω. Εσύ άκουσα προηγουμένως, διαμαρτύρεσαι. Από τη μία ακούω τον Μπέο να λέει ότι τι? Θα είναι τρεις οι υποψήφοι για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Ποιος είναι, ποιος είναι ο τρίτος? Βάζει και την ΑΕΚ μέσα. Ο Μπέος? Ναι. Γιατί, καλά κάνει, κάτι παραπάνω τα ξέρει. Βάζει την ΑΕΚ. Εντάξει. Ναι. Που η ΑΕΚ δεν βλέπουν να κινεί τα γραφικά. Άμα η ΑΕΚ πάει για κάνει πρωταθλητισμό, δηλαδή το Πάσχα έχει μαθηματικές ελπίδες για πρωτάθλημα, μεγάλη υπόθεση. Τεράστια υπόθεση με αυτούς εδώ που πάνε έρχονται. Μπράβο. Ρε φίλε, η ΑΕΚ μέχρι τώρα ψώνιζε γρήγορα και σύντομα και τώρα ναι, δεν ψωνίζει. Ωραία. Πώς να πιστεύω. Ο ΠΑΟΚ τι ψώνισε δηλαδή και ο Ολυμπιακός που να δώσουμε άδικο τον Μπέο. Δηλαδή λέει ο Μπέος είναι και ΑΕΚ, γελάμε εμείς. Δεν γελάω. Ναι. Ποτέ δεν γελάω. Ο ΠΑΟΚ τι πήρε. Πήρε ένα καλό μπακ. Backup του... Ο ΠΑΟΚ έχει καταρχήν έτοιμο υλικό σαν ομάδα. Ωραία. Εντάξει, το πρώτο θετικό γι' αυτό είναι αυτό. Λοιπόν, έχει κρατήσει το μεγάλο κορμό του. Μπράβο, καλό. Εντάξει. Ναι. Από εκεί και πέρα χρειάζεται μεταγραφές, αλλά είναι περισσότερο για τα backup. Αν πάει μόνο για πρωτάθλημα. Μάλιστα. Αν πάει για παραπάνω θέλει. Θέλει κι άλλες. Δύο-τρεις. Πρωτοκλάσσα. Σωστό. Ναι. Ο Ολυμπιακός, όταν βλέπεις να περιμένει τον Μπέρκ τι θα γίνει και αν θα γίνει. Όταν βλέπεις ότι παίρνει τον τερματοφύλακα τον οποίο έδιωξε ο ΠΑΟΚ. Όταν ακούς ότι υπάρχει περίπτωση να πουλήσει και το ΣΑ, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα. Πουλάει τον Φορτούνι. Καλά, κοίταξε. Σαν εταιρεία ξέρει πολύ καλά να πουλάει.
Εντάξει. Αρέσει ή δεν αρέσει ναι, κάποιο αυτό. Ναι, ξέρει να πουλάει, αλλά έπαιρνε πρωταθλήματα. Τώρα πουλάει και είναι δύο χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Και αν μείνει και ένα χρόνο ακόμα τρία, μπορεί κάποιοι να αρχίσουν να διαμαρτύρονται. Αυτοί που δεν θα μπουν στο Δήμο Πειραιά διορισμένοι από τη θύρα 7, να πούμε. Κάποιοι δεν θα μπουν, δεν θα μπουν όλοι. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Και οι αρχηγοί θα μπουν. Θα πει οι αρχηγοί επηρεάζουν το. Τα πρόβατα, τους βλάκες θα πούμε. Κοίταξε τώρα αυτό που λες είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Τι κουβέντα μεγάλη. Το αν οι αρχηγοί θα κάνουν έτσι. Άμα έχουν 2-3 αρχηγούς που επηρεάζουν 10.000 και 3. Το πιστεύεις αυτό. Αν το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Αν δεν το πιστεύεις. Ότι μπορούν 3 να επηρεάσουν 10.000. Τρεις μπορούν να επηρεάσουν 1 εκατομμύριο. Εδώ ένας επηρέαζε 1 εκατομμύριο πριν και 20 χρόνια. Ο Μπούζας. Ένας ήταν. Ούτε δεύτερο ούτε τρίτο είχε. Δεν υπήρχε δηλαδή. Πλάκα κάνεις τώρα. Βέβαια από εδώ πέρα δεν μπορεί ένας να υπηρεάσει. Άλλες οι εποχές. Άμα είναι ξύπνιος, με ρωτάς και σε απαντάω. Τι. Δεν σε κατηγόρησα. Μα με ρωτάς. Τι κάνεις, πίπα θα κάνεις τέτοια ώρα. Καθαρίζεις την πίπα τέτοια ώρα, την ώρα της εκπομπής. Είναι άλλες οι εποχές. Μάλιστα. Είναι τελείως διαφορετικές εποχές. Κάθε εποχή είναι άλλο να έχεις τώρα που η μεγάλη πληροφόρηση έρχεται μέσω του διαδικτύου και των social media. Και άλλο εκεί. Ρε καταλαβαίνεις τώρα. Περίμενες να βγει εφημερίδα για να μάθεις. Έχεις ένα να πούμε, τον παίρνεις εκεί στη δουλειά σου. Είναι και μάγκας όμως, ή δεν είναι κανένας σαν το Μητσοτάκη να πούμε που. Κανένας μάγκας σαν τον Τσίπρα να πούμε. Ποιος είναι επικοινωνιακός, ωραίος, σαν τον Ζέρβα να πούμε. Τέτοιος τύπος. Ωραία. Όχι σαν τον Ταχιάο. Δεν θα πάρεις τον Ταχιάο να επηρεάσει 1 εκατομμύριο κόσμο. Αν πάρεις τον Ταχιάο θα σε δίνουνε να πούμε. Μόλις βγει ο Ταχιάος να μιλήσει, θα πούνε αμάτι λέει αυτός, βαράτε τους να πούμε. Θα πάρεις ένα που είναι στην μπάρλα να πούμε ωραίος. Που επηρεάζει κόσμο κτλ. Του πει εδώ, πάρε και 2-3 βοηθούς. Πάρτε τη μεροκαματάρα και επηρεάστε εκεί πέρα κτλ. Κοιτάξτε, πρωτάθλημα δεν έχει. Από εκεί και πέρα, τώρα, άμα φωνάξει κανείς, έχουμε και 1-2 δημοσιογράφους, 1-2 που δεν έχουμε, τους τρομοκρατούμε. Πάτε κι εσείς να κάνετε. Έτσι γίνεται, ρε κόκκινε, πώς γίνεται να βγει. Πώς δεν είναι δουλειά αυτό, τι γίνεται δηλαδή, πώς γίνεται. Αυτό, δεν είχε, αλλούμε, λέμε τι έμαθα. Είναι στο ολόκληρο επιτελείο δηλαδή, ναι. Όταν είσαι ανίκανο. Ναι. Για να μην σορμίξουν. Όχι, για να πείσεις. Ναι, για να πείσεις. Ότι καλή δουλειά γίνεται και δεύτερη. Η ΑΕΚ δεν είναι ομάδα η οποία είναι για να παίρνει πρωτάθλημα κάθε χρόνο, να διεκδικεί τέλος πάντων. Ωραία, τι είναι, τους έχουν επίσης 1 εκατομμύριο χαϊβάνια εξίδες. Υπάρχουν και ξύπνοι όμως. Αλλά εγώ λέω για τους πολλούς, τι στόχο έχει η ΑΕΚ, η Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφιά, ρε μπάλα, δεν απέξετε. Η Αγία Σοφιά. Αυτήτε στην Τούμπα, θα πάτε Καραϊσκάκι, θα πάτε στην επαρχία. Πώς θα πάτε με το μάνταλο, τη μαμά της μάγισσας, το γιο της μάγισσας, τον Μπρούτο να πούμε. Πώς θα πάτε. Τι θα πάτε. Πώς θα πάτε. Εσύ ωραίο παιδί τώρα. Μιλάς για το μάνταλο. Από το μάνταλο, εγώ αν είμαι ωραίο παιδί. Πλάκα κάνεις τώρα. Δεν ξέρω κι εγώ τι είναι αυτό. Πρέπει να φύγει από εδώ πέρα. Το βλέπεις και τρομάς τουλάχιστον. Φύγει από εδώ. Το μάνταλο τώρα. Και τι και με 200 χιλιάρικα μισθούς και τέτοια. Ποια έχει να πούμε. Κι όμως. Υπάρχουν αεξίδες που λένε το όνειρο της Αγίας Σοφιάς. Παίρνουν και κανένα δυο στημένοι. Θα σου πω κάτι. Παίρνουν και κανένα δυο στημένοι εδώ πέρα, δίθεν και τα λοιπά. Από κάτω, να ξέρεις να είναι η Αγία Σοφιά και τέτοια. Και αυτοί γιατί παίρνουν οι στημένοι. Θα σου πω κάτι. Τι να με πεις κάτι, μωρέ. 50 χρονών πήγες μυαλό, δεν έβαλες κεφάλα. Αυτή την πίπα καθαρίζεις πάλι. Τι αυτό το χράτσι καλά, τι είναι. Τελειώσαν όλα. Τι τελειώσαν όλα. Σε δευτερόλεπτα. Επειδή αγωνός. Τι ήταν αυτό. Τι σε νοιάζει, ρε. Βλέπει κάποιο κάτι. Δηλαδή μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τι έκανε. Να φανταστεί ο κόσμος τι σκαλίζει. Να φανταστεί τι. Καθάρισα. Καθάρισες, τι καθάρισες. Το καθάρισα. Ποιον καθάρισες. Το καθάρισα. Το καθάρισα. Ποιο δεν καθάρισα. Ποιο καθάρισες, τι. Το καθάρισα. Αυτό που έπρεπε να καθαρίσω. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, θα σου πω κάτι που συμφωνώ με τον Μελισσανίδη. Με τον. Με τον Μελισσανίδη. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, ο Μελισσανίδης λέει τι είσαι ο Βράνιες. Ο Βράνιες. Ναι. 800 χιλιάρικα είναι το ταβάνι, φίλε. Ναι. Τόσα χρειάζεται, τόσο μπορώ να δώσω για να βγαίνει το μαγαζί. Μάλιστα. Τι είσαι ο Μάνταλος. Ναι. Είσαι τραυματίας. Ναι. 600 χιλιάρικα. Έπαιρνε 400, σου δίνω κι άλλα 200 και ανεώνουμε για 3 χρόνια. Καταλήγει, Γρηγόρη, λέγε. Ότι είναι μια πολιτική εταιρεία. Δεν είναι κατακριτέα. Ναι. Είναι σεβαστή. Ωραία. Τώρα, αν αυτή η πολιτική δεν αποδίδει καρπούς, βλέπε τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα. Αυτό είναι. Τότε. Δικαίως μπορούμε να διαμαρτυρόμεθα. Η ΑΕΚ, η οποία εξαφανίστηκε, έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική, ανέβηκε. Όχα στο πείμα, ρε. Πήρε κύπελο. Τώρα πήρε τι είναι, τώρα τι είναι. Τώρα. Τώρα αυτή η χρονιά. Τα πήρε, αυτά που λες σωστά είναι. Ναι. Η ΑΕΚ. Αυτή όταν στιγμή μιλάει κάποιος για κλαμπ Ελλάδος μεγάλα, βάζει και την ΑΕΚ μέσα. Σήμερα όχι. Από το εξωτερικό. Όχι. Κι όμως βάζει. Εγώ δεν τη βάζω. Εγώ δεν τη βάζω φέτος την ΑΕΚ. Ο ξένος, ρε φίλε. Βράζει τον ξένο. Εσύ βλέπεις Σκωτία. Τι βλέπω. Ένα παράδειγμα σου. Ποιες ομάδες ξέρεις από τη Σκωτία, που είναι ένα μικρό πρωτάθλημα. Τι ομάδες είναι.
δύο ή εξής τρεις Rangers, ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, ναι. Δηλαδή θα πεις και την Aberdeen, θα πεις και τη Hart, θα πεις και κάποια άλλη. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι μέσα σε αυτές. Όπως ο Σκοτσέζος βλέπει η Ελλάδα, θα σου πει τώρα. Πάω ο Ολυμπιακός, θα σου πει και ΑΕΚ. Ναι. Θα σου πει και τι θα σου πει Παναθηναϊκό. Ναι, βέβαια, δεν ξέρει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και αυτό μπορεί να την πει. Τι θα σου πει Παναθηναϊκό. Ναι. Κάπα Παναθηναϊκός γελάει ο κόσμος. Εντάξει. Μα οι ίδιοι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν μιλάνε. Γελάνε και τα τσιμέντα του λεωφόρου. Οι ίδιοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν μιλάνε. Δηλαδή, το είναι φωτιά το Τέξας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σταμάτα ρε. Δύο ομάδες κουβαλάνε τεράστιο σταυρό. Ποιες? Η πρώτη είναι ο Ερακλής με τον πόλεμο τον οποίο έχει δεχτεί. Όχι μόνο τον πόλεμο. Μαζεύτηκαν όλοι οι λοποδίτες εκεί πέρα τα προηγούμενα χρόνια τώρα. Σε κανέναν πόλεμο. Ποιοι είναι οι λοποδίτες, έχουν ονόματα. Τι είναι, ποια είναι? Ονόματα έχουν οι λοποδίτες. Να ξέρουν ποιον κατηγορούμε και γιατί. Και να πάνε μέσα. Ποιος θα πάει μέσα? Αυτοί οι οποίοι ήταν λοποδίτες. Λοποδίτες, ποιοι ναι. ήταν. Ποιοι ήταν λοποδίτες. Ποιοι πρόεδροι περάσαν τα τελευταία χρόνια. Εσύ πεθάνω, εγώ δεν είπα κάποιος ότι είναι λοποδίτης. Τι είναι, καλός άνθρωπος είναι. Ούτε για καλούς και κακούς μιλήσεις. Άσε ρε κόκκινε το κλάμα, άσε. Κακή παράγοντα. Κόλλησες από τον ΠΑΟΚ κλαψο από αυτιές είναι από εμάς. Ο ΠΑΟΚ το... ναι. έχει τη δική του ιστορία. Ναι. Έχει έναν άνθρωπο που βάζει λεφτά. Και την έχει βρει την άκρη. Στην ουσία η κουβέντα. Άσε λίγο χρόνο έχουμε. Λοιπόν, η ΑΕΚ για μένα δεν είναι μεγάλο κλαμπ πλέον. Ούτε ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο κλαμπ. Ο Ολυμπιακός για να τελειώσω λοιπόν αυτό έχω το οποίο έλεγα. Ο Ηρακλής βιώνει το δικό του Γολγοθά με αυτά τα οποία περνάει και ο Παναθηναϊκός με άλλο τρόπο το δικό του. Δεν μας νοιάζει. Δηλαδή μπορεί να έμεινε ναι. στη Super League αλλά είναι σαν να μην έμεινε. Δεν μας νοιάζει. Γιατί ούτε χρόνο από την Ευρώπη έκοψε. Δεν με ενδιαφέρει. Και συνεχίζει και πηγαίνει όπως κόκκινε πηγαίνει. Έχω το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα δύο κόμματα. Έχω τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρίτος. Καθαρίσαμε. Δεν μου λες, ναι. δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και είναι. Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο πράγμα. Είναι. Δεν μου λες, το τι θα γίνει με το Κινάλ και ποιον θα στηρίξει δεν παίζει ρόλο. Άμα τα πάρει ο Κινάλ, ποιο θα δώσει. Άλλο σου λέω, βρε, και να κάνει κυβέρνηση. Εσύ βλέπει να γίνεται αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δύσκολα. Ποιο έχει τα λεφτά. Βλέπει κυβέρνηση αυτοδύναμη. Όχι. Ποιο έχει τα λεφτά. Άρα πρέπει να. Ποιο έχει λεφτά. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία σίγουρα έχει λεφτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λεφτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την εξουσία. Άρα τι μπορεί να κάνει και τι κεφάλαια μπορεί να. Από που τα πάρει το Κινάλ. Ποιο θα είναι, φυσικά. Όπως βρέθηκε ο. Από που τα πάρει ο Βελόπουλος. Κοροϊδό είναι. Στο καπιταλισμό ζουν. Όποιο θα δώσει. Αν πάρει ο Βελόπουλος ένα 7%. Γιατί κοντά δεν είναι να πάρει και 5 να πάρει. Αν πάρει ένα ναι. 7%. Ναι. Δεν είναι πολύ πιθανό να του ζητήσουν τη βοήθεια. Και τα εκτα... και... Ο Βελόπουλος επειδή είναι ξύπνιος και τα εξασέγγονά του θα οικονομήσουν. Του λέει τι θέλετε 5%. Ποιος θες. Και καλά κάνει, πολιτική είναι. Από που τα πάρουν. Τώρα εσείς από εκεί και πέρα τι ψηφίζετε δεν με ενδιαφέρει. Δεν την άκουσα την άλλη την κυρία. Ζητάω συγγνώμη από τους βουλευτές, από το κόμμα μου. Ποια κυρία, εκείνη την κυρία. Τι? Μια κυρία. Για κάποια πράγματα. Εντάξει. Από τους ψηφοφόρους τίποτα. Από τους Έλληνες οι οποίοι τα φεσώνονται αυτά τίποτα. Καλά, όλα καλά. Καλά. Άντε πάμε σε διάλειμμα. Να θέσετε διάλειμμα. Άντε πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, δεν έχουμε και 10 δευτερόλεπτα. Έχουμε το διπολισμό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Οι μεταγραφές που κάνουν, εντάξει, θα είναι μεγάλη σε ηλικία κτλ. Δεν βλέπουμε ο Ολυμπιακός ναι. να κάνει τίποτα από τον ώρα. Τι θα κάνουμε, λέει. Ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά πίσω από τον ΠΑΟΚ πέρσι και δεν βλέπω να κάνει πράγματα τα οποία δείχνουν ότι προχωράει. Μπορεί να κάνει στη συνέχεια. Εντάξει. Όσον αφορά τον κύριο Μπέο, με αυτά που αποκρυπτογραφήσαμε. Τον αποκρυπτογράφησε, δεν τον. Ναι. Είπε ουσιαστικά: θα πιω ένα καφέ με τον άνθρωπο, δεν τον βλέπω να έχει λεφτά. Πού να βρει ο άνθρωπος 1,5 εκατομμύριο, ο Βόλος δεν φεύγει από τον Βόλο κτλ. Ουσιαστικά λέει: δώσε 1,5 κύριε Κουρουμπαγλά να σου δώσω. Όχι, τον ναι. είπε: μην έρθει πάλι με άδεια χέρια. Αυτό, ναι. αυτό το. Αυτό που σε είπα από την προηγούμενη φορά που πήγε με άδεια χέρια. Κουρουμπαγλά του. Αν θα έρθει, ναι. μην έρθει με άδεια χέρια. Μπράβο. Διάλειμμα. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανής, το αδελφόν 101 και Μάρκο Ότσο Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά ή μομπιλάζερ. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Γρηγόρη, τι βλέπεις να γίνεται δουλειά με τον Μπέο ή θα μείνει με την όρεξη? Με την όρεξη θα μείνουμε. Δεν ξέρω πώς τη βλέπει. Χαπένταρ ύστερε. Λεφτά υπάρχουν, δεν δίνουν.
Φράσε που υπάρχουν λεφτά. Δεν δίνουνε. Αν παρατήσετε με ήσυχο με τον Ηρακλή, θα κάνω τώρα εκπομπή τώρα μεσημεριάτικα. Τελείω. Δεν κατάλαβα, σε ενοχλεί ο Ηρακλής. Τι με ενοχλεί ο Ηρακλής, με τον Ηρακλή έκανα νούμερα κροματικότητα. Τώρα έχω Ολυμπιακό, ΑΕΚ, έχω θέματα. Έχω εκλογές 7 του μηνός, ιστορίες. Με τον Ηρακλή τα ίδια. Δεν έχει λεφτά ο Ηρακλής, δεν δίνει λεφτά ο Ηρακλής. Έχει λεφτά ο Ηρακλής, δεν δίνει ο Ηρακλής. Α, μας τρελάνετε εδώ. Τι να παραμείνει. Άσε με τον Ηρακλή τώρα. Δεν θέλετε να τάξετε καλά με τον Σαββίδη, δεν θέλετε να τάξετε καλά με τον Μαρινάκη, μόνοι σας, βρείτε την άκρη μόνοι σας, τι θα σε κάνω εγώ τώρα. Μια μεγάλη ομάδα σαν την ΑΕΚ, ναι, δεν βγαίνει να πει ότι πάει για πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Εννοείται ότι πάντα στόχος είναι το πρωτάθλημα. Καλά, και αν δείτε λίγο ιστορία, όλα τα πρωταθλήματα η ΑΕΚ τα έχει πάρει με μικρότερο μπάτζετ από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. Η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα φέτος, κράτα το μήνυμα και δείξω στο Ραπτόπουλο. Λέει ο Αργύρης, ο οποίος είναι εξής. Εντάξει, μπορεί να παίρνει τηλέφωνο από το γραφείο του Μελισανίδη και να κάνει τζάμπα στο Μελισανίδη, πώς το λένε. Αβάντα. Αβάντα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πες τώρα από το που μαθαίνεις ότι όταν μπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ΠΑΕ και φτιαχτεί ο Βοτανικός, εκεί τελειώσαν όλοι. Εκτοξεύεται η Πανάθα. Πότε? Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει μικρήνει, αλλά έχει καταγεγραμμένα 2.300.000 ευρώ. Όχι, 2.300.000 κόσμο εννοείς, όχι ευρώ. Λοιπόν, 200.000 λιγότερο από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό πήρε και αυτό το συμβόλαιο από την ΕΡΤ και διάβασε το μήνυμα μου. Δεν πάνε και 10 εκατομμύρια. Φίλε Στέφανε, αυτά τα παραμύθια για τις ιστορίες ότι έχει τόσο κόσμο μια ομάδα και τόσο μια άλλη, πού είναι αυτή ρε φίλε? Πού είναι, αφού έχεις 2.400.000 κόσμο, γιατί δεν παίρνετε από 10 ευρώ από τον καθένα να τελειώνει η υπόθεση? Γιατί θα τα κλέψει κάποιο. Γιατί δεν παίρνετε από 10 ευρώ από τα 2.300.000 ευρώ μέλη? Δεν μπορώ να ακούω παραμύθια. Αυτό θα γίνει, ρε κόκκινα. Αυτό για να γίνει. Έχει λέει 5 εκατομμύρια κόσμο Ολυμπιακό. Ποιο δεν θα πει, δήλωσε ο άλλο Ολυμπιακό. Λοιπόν, δεν θα κάνω. Έχει 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Φτάνει, θα μα κουράσει, κόκκινε. Φτάνει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έγινε μικρή ομάδα, μικρό μέγεθο. Το ίδιο πάει να γίνει και η ΑΕΚ για τον Ηρακλή και εξαφανίστηκε. Μείνανε Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Και έρχεται και ο Άρης. Πάντα τον εξαφανίζει τον Ηρακλή. Δεν πάει. Και αν δεν απαντήσει, ναι, άμεσα, δεν αν δεν γίνει άμεσα κάτι. Ναι, δεν πάει κανείς να τον εξαφανίσει. Αν δεν γίνει άμεσα κάτι. Με 1,5 εκατομμύριο σώζεται ο Ηρακλής. Κανείς δεν πάει να τον εξαφανίσει. Αυτό είναι τραγικό. Λοιπόν, αλήθεια λες. Με 1,5 εκατομμύριο σώζεται ο Ηρακλής και έρχεται στην πόλη τρίτη ομάδα. Κανείς δεν τον καταστρέφει τον Ηρακλή. Άσε το παραμύθι τώρα και το κλάμα. Μέχρι τώρα τι έγινε, δηλαδή, ναι, για πες μου. Τι έγινε δηλαδή. Όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνανε, που τώρα είχαν κατηγορίες χωρίς να έπρεπε να πέσει. Ναι, που ψηφίζανε. Το... Τι ψηφίζανε. Δωροδοκί... Σα δωροδοκούσανε, λέει ο άλλο. 500 χιλιάρικα. Ποιο. Τι από την Τρίπολη. Ποιο. Τι ποιο. Ναι, καταδικάστηκε. Ποιο καταδικάστηκε. Καταδικάστηκε. Ποιο καταδικάστηκε. Αυτό που το είπε καταδικάστηκε. Ξέ, τι έπαθε. Ρώτη τον Κυριάκο Θωμαίδη. Τι έπαθε. Άνθρακε στο Θεσσαλονίκη. Ναι, τι έπαθε δηλαδή. Τι ο καταδικαστή δεν πήγε στη φυλακή. Ήταν λόγια του αέρα. Φράξει λόγια του αέρα ήταν. Λόγια του αέρα ήταν. Καταδικάστηκε. Λόγια του αέρα ήταν. Τέλος πάντων. Αν δεν υπάρχει ουσία. Αν ο Ηρακλής δεν βρει άμεσα λύση, πάει για εξαφανισμό. Αλήθεια λες. Ωραία, ρε κόκκινε. Τι πρέπει τώρα να φάω 2 ώρες εκπομπή για τον Ηρακλή εδώ τώρα. Όχι. Τελείωσε. Αν δεν βρει, θα πάει για εξαφανισμό. Άλλο. Δεν μ' αρέσουν τα παραμύθια περί κόσμου. Έχει τόσο κόσμο η τάδο. Πούντος. Έμπρακτα. Και ο Ηρακλής, λέω εγώ, το ξέρω ότι έχει κόσμο. Πούντος. Είπες κάτι σωστό. Φεύγουν αυτοί που λέει ο Μπέος, οι αυτόνομοι, φεύγουν. Οι άλλοι που είστε. Αλήθεια λες. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλήθεια λες. Ξέρεις πόσος κόσμος... Τον κόσμο τον... Πόσος κόσμος θα δει του Ηρακλή αν καθαρίσει οι αυτόνομοι. Πόσος. Πάνω από 10.000. Εγώ λέω ότι αν αυτό που λες ήταν το... Άλλης ιδεολογικής κουλτούρας, δεξιή, παραδοσιακή, παλιή, με άλλη φυσιο... Εγώ λέω ότι αν ναι, τα πιάσει τα παιδιά. Ναι. Αυτά. Ποια παιδιά αυτά. Αυτά τα παιδιά, την αυτόνομη. Ναι. Και του πει ότι εσύ είσαι το πρόβλημα. Mm-hmm. Και πρέπει να το πει. Και πρέπει να. Εσύ. Οποιοδήποτε που κάνει ναι, δουλειά. Και πει ότι φεύγεται για να γυρίσει ο κόσμο. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Αυτό βέβαια είναι και ένα ωραίο παραμύθι των παραγόντων του Ηρακλή. Να τα λένε ψιθυριστά. Να αυτοί οι αλυταράδε δεν μα αφήνουν. Και ουσιαστικά είναι τενεκέδε ξεγάνονται. Άμα είχε 1,5 εκατομμύριο ο. Πώ το λένε. Ο Τόμ Πάπα θα του έλεγε καμιά θύρα 10 τι θα κάνει, ή θα έλεγε θύρα 10 μην. Έβγαλε καμιά ανακοίνωση θύρα 10 και είπε ότι ξέρω εγώ, εμείς δεν γουστάρουμε να πάρουμε με τον Μπέο την, την ομάδα. Έβγαλε καμιά θύρα 10, νομίζω είναι ουδέτερη σε αυτό το θέμα. Άρα τσάρα του λέει, ρίξτε να πάρουμε την ομάδα. Κέρδισε Ολλανδία. Ναι, ρε, κέρδισε Ολλανδία. Πού ήσουν χθες. Κέρδισε 3-1 η Ολλανδία. Ναι. Όχι, απλά με έστειλε άλλο μήνυμα και λέω τι να γράψω το δω, ξέρει καλύτερα. Ναι. Αυτό θα ξέρει καλύτερα. Ναι, 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 καλά. Κέρδισε 3-1 η Ολλανδία. Ναι, άντε ξανά πάλι, ναι. Ρώτα ξανά πάλι. Κέρδισε η Ολλανδία, ξανά.
Λοιπόν, οπότε το θέμα ποιο είναι? Οπότε το θέμα είναι, λένε, η θύρα 10 δεν μας αφήνει. Εντάξει. Και από την άλλη μεριά, άμα έχει λεφτά, κανείς δεν υπολογίζει καμιά θύρα 10. Και καμιά θύρα 3 και καμιά θύρα 4. Να χαρώ το φίλο. Και η θύρα 4 παλιά έλεγε ο ΠΑΟΚ είναι ο λαός του και όχι ο Λούστης ο πρόεδρός του. Εντάξει. Και ο πρόεδρος καθάρισε και πήρε πρωτάθλημα και κύπελο, καθάρισε και τα χρέη και ο ΠΑΟΚ είναι ο πρόεδρός του. Το κατάλαβες. Καμιά θύρα 4, καμιά θύρα 10 και καμιά θύρα 3, αν ο άλλος έχει. Αν ο άλλος δεν έχει, φταίνουν τα κολόπεδα, μας δεν μας αφήνουν, μπαίνουν μέσα. Και... όποιος έχει λεφτά, φίλε, καθαρίζει. Και τη θύρα 10 καθαρίζει και τη θύρα 3 καθαρίζει και τη θύρα 4 καθαρίζει. Όποιος έχει λεφτά. Το κατάλαβε το κεφάλι σου. Πάμε παρακάτω. Και τη θύρα 7. Όποιος έχει λεφτά την καθαρίζει ή τη διορίζει. Τέλος πάντων βρίσκει την άκρη. Δεν θα πω εγώ τι κάνει ο καθένας. Ας τα βρουν οι άλλοι τι γίνεται. Ωραία, μέχρι εδώ. Ναι. Τελειώσαμε. Ναι. Ωραία, άνοιξε καμιά γραμμή. Τώρα. Ναι, τώρα. Γιατί έχει καμιά θεματολογία άλλη. Οκ, το 23-10 και το 3-9-10. Έχει καμιά θεματολογία άλλη η οποία είναι τόσο σημαντική μέσα στο κατακαλό καιρό εκεί πέρα την περίοδο των μεταγραφών που μεταγραφές δεν έρχονται και έχουν κάτι σαβούρες, κάτι αυτές, κάτι. Εγώ λέω. Πεντάριδες, κάτι αυτό, 38, αυτό το παραμύθι του κόσμου. Έχουμε 3 εκατομμύρια κόσμο, 5, 2, 1,5. Είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Ο κόσμος εμφανίζεται μόνο όταν μια ομάδα διαπρέπει, παίρνει πρωταθλήματα, πηγαίνει καλά και τότε φαίνεται ο κόσμος. Όταν δεν πηγαίνει καλά, εξαφανίζεται. Και όλα αυτά τα νούμερα είναι ιστορίες για γρίου. Ο Ατρόμητος, άμα πάρει κύπελο και ντάπλ, θα εμφανιστεί κόσμος στο γήπεδο. Φυσικά. Αν πάει Ξάνθη και πρωτάθλημα, θα εμφανιστεί κόσμος στο γήπεδο. Πώς, 1200. Πήγε Ξάνθη τελικό και είχε 5-10.000 κόσμο. Πώς είχε, ούτε 4.000 δεν είχε. Σε ένα μπαράζ πήγε στο Χαριλάου, 3.000 και Ξάνθη. Ξάνθη είναι η θλίψη του Βορρά, πια Ξάνθη. Πάμε σε κόσμο. Πάει σε κόσμο τώρα. Ναι. Λέγε. Ορίστε. Γρηγόρη. Έλα φίλε μου. Καλησπέρα. Δημήτρης από Κοζάνη. Κοζάνη. Από τα ΚΤΕΛ. Ξέρει ο Κώστας. Ό,τι φακελίχα της έδωσα όλοι. Ναι. Κοζάνη. Κοζάνη. Λέγε. Κώστα. Λέγε. Γιατί εγώ είμαι εκτής, εντάξει. Ούτε τρελαίνουμε ούτε φανατίζουμε. Γιατί λες όμως ότι έγινε μικρή ομάδα? Ομαδούλα έγινε ρε Ιάκ. Ομαδούλα έγινε ρε. Σε αυτό το πρωτάθλημα εδώ της πλάκας ολόκληρος Μελισσανίδης να παίζει με τον Ατρόμητο ποιος θα βγει τρίτος. Ομαδούλα έγινε. Αντρέα Ζαφυρόπουλο θυμίζει. Τι. Δεν δικαιούται μια κακή χρονιά, ας πούμε, οι ομάδες. Η Ρεάλ δηλαδή δεν σε κάνω σύγκριση με γεγονό. Τι σύγκριση να με κάνεις ρε. Που πήγε τρίτη. Βρε, υπάρχει ομάδα ΑΕΚ που ξεκινάει το πρωτάθλημα και δεν έχει στόχο το πρωτάθλημα και λέει το γήπεδο να κάνουμε. Μας τρελάνεις τώρα. Χαϊδεύετε τώρα τους παράγοντες επειδή σας έχει ξεδοντιάσει ο Μελισσανίδης, σας έχει ξεδοντιάσει. Εγώ δεν είμαι με τους παράγοντες, Κώστα. Τι? Εγώ είμαι με την ιδέα, έτσι. Τι ιδέα? Δεν με νοιάζουν οι παράγοντες. Τι ιδέα? Ένας λόγος παραπάνω. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος της ΑΕΚ φέτος? Το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν δεν το πάρει το. Πώς θα το πάρει? Πώς θα το πάρει το πρωτάθλημα? Από ποιον? Τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, πώς θα το πάρει? Πώς? Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ρε φιλέ. Δεν άρχισε ακόμα το πρωτάθλημα. Δεν δηλαδή, η Manchester United που έχει να πάρει από το 13 τίτλο είναι ομαδούλα. Ωραία, και εγώ φίλε, μπορεί να πιάσουμε τον Κωστή κάποια στιγμή το λαχείο. Εγώ σου μιλάω ποδοσφαιρικά, δεν σου λέω παραγωγικά. Ρε φίλε, ποδοσφαιρικά. Μια ομάδα η οποία χάνει τρεις συνεχόμενους τελικούς κυπέλου από τον ίδιο αντίπαλο είναι ομαδούλα, ναι. Και ο πρόεδρος της θα κοιτάξει να τη θωρακίσει για να γιάνει την πληγή στην ψυχή των οπαδών και φίλων της την επόμενη χρονιά. Παρά τα αυτά... Η πρώτη ή την τελευταία πρώτη, ομάδα είναι τι. Που το κάνει αυτό. Τι, πώς, πού, πώς, ποιος. Η πρώτη ή η τελευταία ομάδα είναι που κάνει τρεις συνεχόμενους τελικούς. Δεν έχω δει εγώ άλλη ομάδα να κάνει παγκοσμίως τρεις τελικούς κυπέλους συνεχόμενους από τον ίδιο αντίπαλο. Καμία. Δηλαδή Ρεάλ, εγώ είμαι και Ρεάλ. Δηλαδή Ρεάλ που κάνει κάθε χρόνο την Μπαρσελόνα τι είναι. Έχασε πελάτησα. Στάσου ρε φίλε. Έχασε τρεις τελικούς κυπέλους. Στο πρωτάθλημα τι γίνεται τα τελευταία χρόνια ρε Κώστα. Στο ισπανικό. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια στο ισπανικό. Τι έγινε. Δεν χάνει από την Μπαρσελόνα Ρεάλ. Έπαιξε ρε τρεις τελικούς τελικούς κυπέλου. Έπαιξε η Ρεάλ και τους έχασε και τους τρεις από την Μπαρσελόνα. Έπαιξε τρεις τελικούς. Δεν σου λέω για τελικούς. Στην έδρα της κιόλας μέσα. Για να μεταξύ. Δεν μου λες. Για να μεταξύ τους παιχνίδια σου λέω Κώστα. Εσύ αισθάνεσαι δηλαδή μεγάλη ομάδα σαν ΑΕΚ τώρα, αλήθεια? Ναι ρε φίλε, είμαι μεγάλη ομάδα, δεν αισθάνομαι, είμαι. Δεν υπάρχει αίσθηση. Okay. Μεγάλης ομάδας, είμαι μεγάλη ομάδα σαν ΑΕΚ, ναι. Okay. Άμα το πάρεις με τίτλους,
Είμαι ο τρίτος εταίρος στην Ελλάδα. Φρέασε τα παλιά. Τα παλιά, τα σεβόμαστε τα παλιά. Δύο χρόνια δεν πήρα πρωτάθλημα. Πήρες. Τώρα. Δεν πήρα κύπελο πριν τρία χρόνια. Πήρες. Εκεί είδα μείνεις. Γιατί, πια παλιά. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεκτώ, εγώ δεν θέλω να μάλωσω. Εντάξει, πάμε επόμενη γραμμή. Ο Ολυμπιακός που πήρε πριν τρία χρόνια πρωτάθλημα είναι παλιό. Ο Ολυμπιακός, αν δεν το πάρει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα. Για τα δεδομένα και τα αυτά που έχει χτίσει. Για τα μπράτσα του, είναι θέμα. Εγώ είπα κάτι στην παρέα. Ο Ολυμπιακός δεν θα ξαναπάρει τίποτα. Κάθε κύπελο και πολύ θα τον είναι. Ή ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ θα τα παίρνουν τους τίτλους στην Ελλάδα. Τέλος. Να σε καλά, ακούστηκες. Ναι. Ό,τι φακέλ είχα, τσέδωσα όλοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Έλα, ρε. Έλα, φίλε. Έλα, Αργιανός και Πότσος, ρε. Όχι, δυο κουσούρια μαζί. Ευλογίες είναι αυτά. Άντετε, ναι. Λοιπόν, φτιάχνω ομάδα, Καρυπίδη φέρω ένα σέντερφορ να της αλλάξω τα πετρέλαια. Σέντερφορ. Θέλω ένα σέντερφορ, δεν ξέρω θα είναι μαύρος, θα είναι Κινέζος, θα είναι Κογκολέζος, θα είναι. Φέρω να τους αλλάξω τα πετρέλαια. Θα γίνει χαμός φέτος. Να ένας. Να ένας οπαδός ομάδος που έχει μέσα του τη φλόγα της επιτυχίας. Ο ΑΕΚΣΙΣ και ο Ολυμπιακός δεν έχουν αυτό που έχει ο Αργιανός, ούτε ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω τι έχω και τι δεν έχω, εγώ ένα σε λέω. Ναι. Φτιάχνω ομάδα, ναι. Ο κόσμος πηγαίνει το πρωί μου στα διαρκείας, είχε ουρά. Ουρά πάλι. Και καληνύχτα σε αυτούς τους συκοφάντες του Άρη, σε όλους. Εντάξει. Σε κατηγορούνε... Είναι εδώ, είναι πενταδάτος. Και θα τρίβετε τα μάτια σας όλοι οι υπόλοιποι. Σε κατηγορούν για... Και θέλω Ευρώπη φέτος πορεία. Κάτσε να σου πει κάτι. Θα βλέπετε τον Άρη φέτος, το καταλάβατε αυτό. Σε κατηγορούν για... Ξέρετε, για παράρτημα σε κατηγορούν. Οι παοξίδες σε κατηγορούν για παράρτημα του θρύλου. Οι παοξίδες ήταν 40 χρόνια μεγαλοκοπέλα στον Πειραιά να πεις. Αυτό να πεις τις παοξίδες. 40 δεν ήτανε, μια δεκαετία ήτανε με τον Κόκαλη. Τον Τζοχατζόπουλο να φωνάξουν την επόμενη φορά στη Φιέστα. Γιατί εγώ έμαθα ότι παραπονέθηκε ο Βενιζέλος και ο Τζοχατζόπουλος. Κάνανε νάζια γιατί δεν τους καλέσανε τους ευεργέτες. Άντε και με αυτούς τώρα θα ασχολούμαστε. Εντάξει. Μάλιστα. Τελειώσατε. Ανεβασμένος. Ηθικό ακμαιότατο βλέπω. Επόμενος. Μάλιστα κύριε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τα. Αργιανός και Πόντιος νούμερο 2. Όχι. Χάλασε ο κόσμος. Όντως ο προηγούμενος καλά θα λέει ότι οι κατηγορίες του ΠΑΟΚ για το ότι είμαστε παράρτημα του Ολυμπιακού κτλ. Θυμίζουν την απατημένη πρώην κοπέλα που ζηλεύει. Ας αφήσει λοιπόν τη ζηλή, ας κοιτάξει τα δικά. Ποια είναι η απατημένη πρώην κοπέλα, συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, μάλιστα. Ναι, ζηλεύει. Ζηλεύει γιατί σου λέει τόσα χρόνια ήμασταν εμείς ας πούμε με τον Ολυμπιακό. Τώρα μας άφησε ο Ολυμπιακός, κάτι δεν γίνεται. Γιατί μας άφησε, δεν είμαστε καλοί. Το ερώτημα είναι αν ο Ιντέγε ή παίχτες τύπου Ιντέγε, ήθελα τη γνώμη σας, ας πούμε, αν θεωρείτε ότι είναι καλή επιλογή ή είναι ένας παίχτης τύπου παλτό αφρικανικό σαν τον Εμενίκε. Παλτό δεν είναι. Το θέμα είναι σε τι φάση είναι ο ίδιος. Είναι χορτάτος, είναι φτιαγμένος να δώσει κι άλλο στο κήπεδο. Ναι, εντάξει, καλά, θα φανεί. Πάντως, άμα κατεβάσει. Καταλάβεις, δηλαδή αυτοί οι παίκτες όταν βλέπεις ότι κάνουν ένα πικ, παίρνουν λεφτά και μετά είναι ντεκομψή, ντεκομψά, είναι τζόκερ. Θέλουμε ανθαριφάντ για κορυφή επιθέσεις και πραγματικά θα είναι δύσκολα τα πράγματα φέτος. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Για ποιον? Για τους αντιπάλους, για ποιον θα είναι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα. Τι γίνεται. Μια χαρά. Καλημέρα, τους λέω στο πρωί. Καλημέρα, μας λες το μεσημέρι. Καλή να είναι. Καλημέρα, λοιπόν. Αριανή, Αεξίδες, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή. Πάρε το χαμπάρι, ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός. Θέλω και τον Άρη δυνατό. Και θέλω να πω επίσης. Ναι. Ότι με τα λεφτά κάνεις καλό νοικοκυριό. Αλλά δεν το πάντα λεφτά, γιατί και η Παρίσι δεν με προσπαθεί να κάνει ομάδα, πάνε ένα τίτλο Champions League και δεν μπορεί να είδε περισσότερα λεφτά από όλους. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Να μιλάμε για Ευρώπη. Με. Δεν διαφωνώ καθόλου. Α, μπράβο, είδες. Και ο Κούλης έλεγε η Παρίσι με να το πάρει και ο ΠΑΟΚ που έπαιξε Ευρώπη με πολλούς ηρωνία. Εδώ ρε φόρεσε η φανέλα του Τότεναμ και δεν μπορούσε να βάλει γκολ.
Θέλω να πω επίσης. Άσε που φήμες λένε ότι η Βέρντερ είχε βάλει 30 παιχνίδια, 30 γκολ. Ένα μάτσε κατσοκούλι ήταν δικό της και δεν πέτυχε γκολ. Άσε να πάει για αυτούς κατέμισα το. Είναι κληρονομικό αυτό το χάρισμα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο να πω. Χαιρετισμούς σε όλους εκεί πέρα, Ρώσους χαιρετισμούς στο Σίδνεϊ, που οποίο γίνομαι πολύ καλοί φίλοι μέσω Facebook, μιλάμε κάθε μέρα με τον Μανώλη. Είναι πολύ καλό παιδί και μέσα από το ραδιόφωνο κάνουμε καινούριους φίλους και αυτό με ευχαριστεί. Γεια σου Αλέξανδρε. Σημέρι. Και για τον Ιβάν έλεγες Φαλάκρε, λέει, ότι φορούσε το ίδιο σακάκι. Αλλά... Ο αρχηγός της κερκίδας τους το έλεγε, ο Νικόλας το έλεγε αυτό, δεν το έλεγα εγώ. Μήπως μπερδεύονται οι παοξίδες. Πείτε και για το θέμα της έκθεσης που μας έκαναν μαθήματα δημοκρατίας ή ψευτοαριστεροί που λένε το κάθε ένα εθνικιστή. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα εκπομπής. Ψευτοαριστεροί είναι για άλλους. Όλοι οι αριστεροί είναι ψευτοαριστεροί, αφού καπιταλιστές όλοι. Ο νους τους είναι στο χρήμα και στο κέρδος. Κωστή, ραντεβού τον Οκτώβριο. Ετοιμάζω για test drive. Δεν σου αποκαλεί το αυτοκίνητο. Μόνο ένα στοιχείο θα σου δώσω. Με περίπου 2.500 στροφές θα πηγαίνεις με 200. Τα στοιχεία μου στη διάθεσή σου. Χαράλαμπος. Τι, έχετε καμιά κόντρα? Όχι, δεν έχω κόντρα, απλά συμμετέχω σε κάτι drift, να πούμε, τελευταία, ως συνοδηγός. Φίλε μου Γιάννη, επειδή δεν καταλαβαίνεις, απαντάω. Κόκκινη λέει, η ΑΕΚ έχει 17 ολόκληρες μέρες να κάνει μεταγραφές πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Ναι. Και δυο μήνες μέχρι το τέλος. Ναι. Γιατί λες ότι άργησε, θα μας τραλάνεις, γιατί τα τελευταία χρόνια τέτοια μέρα έχουν κλείσει μεταγραφές. Αν μου πούνε από την επίσημη ΑΕΚ ότι άλλαξε η πολιτική της, δεκτώ. Εγώ λέω δεν άλλαξε η πολιτική της, αλλά το βλέπω διαφορετικά. Συμφωνείς Κωστή? Δεν υπάρχει ΑΕΚ στην μεταγραφική περίοδος. Αυτή. Μόνο... Ο ΠΑΟΚ είναι κατά πρώτο λόγο ο Ολυμπιακός, μετά είναι ο Άρης. Μόνο... Ο Άρης μας εκπλήσει ευχάριστα. Μόνο ο Πιερικός θα μπορούσε να ζει πάνω από 7.000 κόσμο, αρκεί να γινόταν κάτι καλό στην ομάδα. Να αρχόταν ο σοβαρός παράγοντας με λεφτά. Λέω φίλος. Άντε ρε φίλε, πάνε να πεθάνει σε κανένα. Ποιος Πιερικός τώρα? Και προτάσμα να πάρει ο Ατρόμητο δεν θα μαζέψει κόσμο, γιατί στην Ελλάδα έχουμε παδούς και όχι άτομα που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Πάρτε το πρωτάθλημα Ισπανία στη Βαρκελόνη και αφήστε τα Champions League για τη Ρεάλ. Του χρόνου με Αζάρ, Έριξε, Γιώβιτς και Βινίσιους. Φτάνει, κόκκι, πάρε στον κόσμο. Άσε. Yeah. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Έλα. Έλα. Δεν μου λες οι δύο Βραζιλιάνοι άποψη θέλω. Οι δύο? Για τους δύο Βραζιλιάνους. Ο Κωστής, ειδικός. Ο Μπακ. Ακούγεται ότι έχει πολύ καλά στοιχεία. Εγώ δεν ξέρω τώρα. Έτσι όπως το λένε, στο τέλος θα φάει και του μάτος, λέει, τη θέση. Αυτό λένε. Ό,τι ξέρεις πες μας. Ναι. Εντάξει, καλός παίκτης είναι για μπακ. Κοντός είναι λίγο. Αυτό με κάνει ένα θέμα, ας πούμε, στο ότι θα γίνει μια σέντρα από τη μεριά την αντίθετη και δεν θα επιδείξει καλά σαν στόπερ. Κατάλαβες. Εγώ στο ποδόσφαιρο το σύγχρονο και η μπακ, ακόμα η πλαϊνή και η εξτρέμ πρέπει να είναι πάνω από ένα 80. Ναι. Όλοι οι προπονητές στον κόσμο κοιτάνε και τα σωματικά προσόντα. Σπάνια οι κοντοί επιβιώνουν. Σπάνια. Σπάνια. Ευέλικτη όμως. Ευέλικτη είναι, κοίταξε να δεις. Για να συγχωρήσω εγώ τον μπόι κάποιου, πρέπει να κάνει παπάδες μες στο γήπεδο. Πρέπει να είναι, ας πούμε, να εξαφανίσει αν είναι χαφ τον αντίπαλο δεκάρι. Ναι. Άμα είναι, ξέρω εγώ, εξτρέμ να κάνει 8 γκολ το χρόνο και 10 assist. Εντάξει. Άμα είναι back, να είναι τόσο full back κάτος, όπου του βάζω εγώ και ένα half εκεί δεξιό εσωτερικό, αν έχει καμιά σέντρα επιδείξει αυτός, άμα είναι κοντός. Αλλά ήθιστε να πούμε να είναι ψηλοί. Και ενδιαφέρονται τώρα για τίποτα άλλο? Ναι, θέλω να πάρουν, λέει, ένα extreme. Πάντως ο ΠΑΟΚ δεν ψάχνει φορ και δεν ψάχνει δεκάρι. Αυτό φαίνεται στον ορίζοντα. Α. Που σημαίνει ότι αν δεν ψάχνει δεκάρι και φορ, ο Μπίσεφαλ και ο Πέλκας μένουν. Εγώ όμως μαθαίνω ότι ο Πέλκας είναι να περάσει τώρα το κατόφλι να πάρει παραπάνω λεφτά, αλλά ο ΠΑΟΚ μαθαίνω ότι θέλει πολύ να τον πουλήσει. Δηλαδή πιστεύει ότι ο Πέλκας αυτό που θα δώσει στον ΠΑΟΚ το έδωσε. Ή ότι έχει πιάσει ταβάνι χρηματιστηριακά. Ναι, ξέρω εγώ. Ο προπονητής ξέρει. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, παιδιά. Έλα. Μην ξεχαστούμε. Ναι. Κατά σταυρουδάκι. Χωριστέ. Κατά σταυρουδάκι. Τι σταυρουδάκι? Από αυτά που βάζουν στα ψηφοδέλτια. Α, δεν πάμε εμείς, όποιος μας πληρώσει εμείς πάμε. Σε αυτές τις εκλογές δεν μας πληρώσε κανένας. Σε κουστάρω. Επόμενη γραμμή. Yeah. Επόμενη γραμμή. Τι να τον κάνω. Α, τι είναι ρε κόκκινο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Δημήτρης από Διαβατά, τι κάνεις Κωστή? Γεια σου φίλε από τα Διαβατά. Γεια σου και σε ένα κόκκινε. Δεν μου λες. Έλα. Πέρασε 1,5 μήνας, ακόμα σκασμένοι είναι αυτοί. Ποιοι? Γενικά όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρω εγώ, το Λεκανοπέδιο, Ηρακλειδίσια, ακόμα σκασμένοι είναι. Πάει, τέλειωσε, καινούργιο πρωτάθλημα. Ναι. Ακόμα σκασμένοι είναι, δηλαδή δεν το χωνέψαν ακόμα. Ότι. Ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα βλέπουμε μόνο ΠΑΟΚ. Και πριν είπες Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ούτε Ολυμπιακός. Μόνο ΠΑΟΚ θα βλέπουμε. Καλά, εντάξει τώρα, και μην παίρνεις και εσύ θάρρος τώρα, εντάξει, είπαμε. Δεν παίρνω, όχι. Κοίτα να σου πω, δεν παίρνω θάρρος. Βλέπω την πραγματικότητα όμως. Δηλαδή. Δεν γίνεται. Θα βλέπω τα επόμενα 5 χρόνια μόνο ΠΑΟΚ. Όσο και τον κόκκινο που έλεγε πριν για τον Ηρακλή κάτι. Ξέρεις τι μου θυμίζει ο Ηρακλής το κόκκινο πολύ. Σε εσένα τώρα αναφέρομαι. Μου θυμίζει τον ΠΑΟΚ του 2005-2006. Εμένα ξέρεις τι δεν με θυμίζει ο Ηρακλής. Όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν. Το συγγενή. Το συγγενή που πεθαίνει και λέει ο γιατρός μην τον ενοχλείτε. Αφήστε τον να πεθάνει ίσχος. Έχεις δικαίωμα. Κάπως έτσι. Τον ΠΑΟΚ το ρίξαν ποτέ κατηγορία και δεν το θυμάμαι. Για πώς θα το ρίξω, ΠΑΟΚ και κόσμο. Τον ΠΑΟΚ θα το ρίξω κατηγορία. Πώς θα το ρίξω κατηγορία. Εντάξει, ας ήσουν και εσύ το μέγεθος του ΠΑΟΚ να μην. Δεν έχεις πολιτικούς. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι είναι θέμα μεγέθους. Φυσικά. Τι είναι. Θέμα. Τι είναι στην Ελλάδα δηλαδή. Θέμα μεγέθους, θέμα γνωριμιών. Η ΑΕΚ δηλαδή που έπεσε τι ήταν, ήταν μέγεθος. Όπα, μην μπερδεύεσαι. Η ΑΕΚ την έκανε διπλό πατρακικός 0-1. Έπεσε β' εθνική βαθμολογικά και μετά είπα αφού έπεσε β' εθνική, έπεσε γ' εθνική. Να μ' αναλάβει Μελισσανίδη τζάμπα. Μην μπερδεύεσαι. Την ΑΕΚ δεν τη ρίξαν από την άλλη εθνική. Τους έκανε διπλό πατρακικός και μπήκαν μέσα. Πέσαν βαθμολογικά. Και μετά πέσαν στη γ' εθνική για να ξεχρεώσουν. Άσε την ΑΕΚ. Άσε, η ΑΕΚ είναι άλλο κεφάλαιο. Δεν χρειάζεται να μιλήσει για την ΑΕΚ, μιλάμε για την Ηρακλή τώρα. Ο Ηρακλής δεν έπεσε ποτέ μαθηματικά και έπεσε γιατί δεν είχε. Δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά. Ποτέ. Ναι. Και έπεσε γιατί δεν είχε διοίκηση. Είχε Μυτιλινέο, είχε Παπαθανασέ, καλά Παπαθανασέ και ήταν ο Μυτιλινέο δηλαδή δεν ήταν διοίκηση. Τη πλάκα μέγεθος. Ήταν σαν τον πατατούδι του ΠΑΟΚ. Τι διοίκηση ήταν. Ρε φιλέ, με συγχωρείς. Με συγχωρείς, επειδή είσαι μικρός ηλικιακά. Τι μικρός ηλικιακά, ρε. Μικρός. Τι έκανε ο Μυτιλινέο, με συγχωρείς. Έφερε τον κορμαρί και πούλησε το μέγεθο. Άλλο. Τι άλλο. Με αυτό μου θυμίζει ο Ηρακλής. Αυτό σου λέω. Επιχειρηματικά έχει υπόψη σου τι βεληνικέ σου με τη Λινέο. Δεν μα νοιάζει ρε ο άνθρωπο τι κάνει στη δουλειά του. Αυτό ακριβώς δεν είναι. Να είναι γερό δράκι. Ξέχασε που δεν το θυμάσαι. Ήσουν ο παδί σου. Τον παρακαλούσε να πάει στον ΠΑΟΚ. Τι να σε πω. Εγώ ξέρω τα γεγονότα τι γράψα. Καλά που δεν αυτό ψηλό το ξέρει ότι παρακαλούσατε οι παοξίδε να πάει ο με τη Λινέο στον ΠΑΟΚ. Και τι έγινε ρε κόκκινο. Νεαρό ρωτάω. Το ξέρει. Ωραία. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει ανισχύει, αυτό είναι δεδομένο. Ωραία, μπορεί να ισχύει, να έχει δίκιο. Αλλά βλέπω τα γεγονότα, πώς εξελίχθηκαν. Δεν είναι η ιστορία όπως τη λες, η ιστορία είναι πώς έγινε. Όχι, ρε κόκκινε, να σε πω κάτι. Δηλαδή, ώρες-ώρες μου θυμίζεις τον κομμουνισμό. Όχι στο όχι, όχι στο ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κόκκινο είναι, ρε φίλε, τώρα βγάλει άκρη με τον κόκκινο. Του λες ότι ο Μυτιλινέος ήρθε εδώ, τον τρέμανε. Τους πούλησε τον Κωνσταντίνου, τους πήρε τον Κορμαρί, τον τρέμανε. Έφερε το Σπανουδάκι εδώ πέρα, χρέωσε την ομάδα, τον τρέμανε. Το ίδιο ακριβώς ήταν και ο ΠΑΟΚ εκείνο το χρόνο. Έτσι πατατούδα. Το ίδιο είναι, καλά σου λέει. Πάμε στη διάρκεια. Το ίδιο ήταν ο ΠΑΟΚ τότε, αυτό καλά, μου πήρε. Σαχλαμάρα κόκκινη, καλά σε λέει. Αυτά, καλό μεσημέρι. Καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε και πάλι με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, στους οποίους τηλεφωνεί στο 18133. Κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σου. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη προκειμένου να διαγραφεί οριστικά, γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας την καλύτερη τιμή της αγοράς, τηλεφωνώντας το 18133. Συνεχίζετε να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό για τα ψώνια της χρονιάς, καθώς συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο διαγωνισμό στο metrosport.gr και στις 20 θα κληρώσουμε έναν ακόμη. Θα βγάλουμε ένα ακόμη όνομα από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ. Γίνονται κληρώσεις, τηλεφωνείτε στο 2310-390 και με το που βγαίνετε στον αέρα αυτομάτως κλειδώνετε τη συμμετοχή σας για τη μεγάλη κλήρωση. Να πω ότι το καλοκαίρι έφτασε και είναι σημαντικό να είμαστε ασφαλείς στα ταξίδια τα οποία θα κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο μπείτε στο Tire Shop, είναι μία λέξη και με I, το νούμερο 1 site ελαστικά και βρείτε μια πολύ μεγάλη ποικιλία ελαστικών σε εξαιρετικές τιμές. Αγοράστε ελαστικά σε κλείστε ραντεβού στο 2310-754-906 για τοποθέτηση και κερδίστε ένα κουπόνι δωρεάν ευθυγράμμισης αξίας 30 ευρώ για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Πριν πάμε στις γραμμές, να πω ότι τα καλύτερα ακριλικά είναι τα χρώματα της Vitex, το Acrylant Vitex, το 100% κορυφαίο ακριλικό χρώμα για εξωτερικούς τοίχους, ιδανικό για το ελληνικό κλίμα και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου, εκεί όπου υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης. Δυτικά Ιθάκης 62 Μαϊντών 3 στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Εθνική σας Εστάσεις 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Πάμε σε κόσμο. Ό,τι θες, τι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Χρήστος από Γερμανία είμαι. Γεια σου, Χριστάρα. Γεια σας, παιδιά. Παοξής. Σας ακούω σχεδόν κάθε μέρα, αλλά όχι live, γιατί δεν προλαβαίνω. Α, λόγω το δουλειά. Πετάς μετά. Εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει. Έχω και εστιατόρο και μπαράκι. Πού, μπαράκι. Σε ποια πόλη. Γερμανία είναι στο κοντά στη Φραγκφούρτη, είναι Βισβάλλη. Φίλε, τι φόροι υπάρχουν εκεί για σένα. 10% έχει. Πού είσαι, 19, όχι, όχι, 19 και 7. Όλο μαζί. Έχει και 19 και 7. Στα φαγητά έχει. Όχι, δεν λέω για το ΦΠΑ, ο φόρος πληρώνεις εκεί. 19%. Άρα το 80% μένει παντελόνι. Κατά κάποιο τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο, ξέρω τι λέω. Είναι λίγο δύσκολα. Ναι, αν βάλεις τώρα ότι υπάρχουν έξοδα, ότι θα κάθε χρόνο πολλά πρέπει έξοδα, να βάζεις. Τα ενίκια είναι βαριά. Τα ενίκια είναι βαριά, Πολύ βαριά. Και στα μαγαζιά και στο... Τώρα, αν έχεις ένα εστιατόριο και πληρώνεις 2.500 ευρώ ενίκιο, πρέπει να δουλέψεις. Και προσωπικό. Υπάρχει κανένα Έλληνα εκεί, μην τον πληρώνεις. Όχι, όχι. Αυτό σας κατηγορούν οι Έλληνες που πάνε να δουλέψουν εκεί. Λέω ότι είστε οι χειρότεροι εργοδότες, η χειρότερη φάρα, λέει. Γι' αυτό έχεις να πει κάτι. Κωστά. Έτσι λένε αυτοί, εγώ δεν κάτι. Εντάξει. Κωστά. Ναι. Και στο να φέρω και σένα να γυρίσει τα μπιστέκια. Ρε, πες μας τώρα από το πώς κατατροπώνεται εκεί τους Έλληνες που έρχονται να φάνε. Και άσε τώρα τι. Αλήθεια λένε. Ναι. Περισσότερο ναι. Αλήθεια λέμε. Ναι. Οι περισσότεροι εκμεταλλεύονται τους Έλληνες εδώ πέρα. Την ανάγκη του άλλου, όχι τους Έλληνες. Την ανάγκη του άλλου. Κοίτα, τώρα μιλάμε σοβαρά τώρα. Οι περισσότεροι είναι έτσι. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που δεν είναι έτσι. Από την αλήθεια. Άρα είσαι κορόιδο. Μακάρι. Δεν είμαι κορόιδο, φίλε. Είμαι ειλικρινής. Δεν είμαι κορόιδο. Φίλε, ή θα σε κορόιδο. Είναι καλά με τη συνείδησή του. Φίλε, κοίταξε. Ή θα σε κορόιδο ή κοπρίτης. Δεν θα είσαι σωστός. Είμαι 13 χρόνια εδώ. Και ίδρωσα και εγώ, πέρασα και αυτό το λούκι. Γι' αυτό πέρασα από αυτό το λούκι. Ναι. Από τα εστιατόρια, από τα μπαράκια, από όλα. Πάμε παρακάτω. Και γι' αυτό ναι. Η αφορμή για τον, Ροντρίγο. Ναι. Τη μεταγραφή του Τσιμπάκ. Ναι. Χωρίς να τον δεις, τον κράζεις απευθείας. Ποιος τον έγραξε. Εσύ, εχθές. Έχει καλά στοιχεία, αλλά θα πούμε και τα στραβά στοιχεία. Με τον Κουλιανό, ναι, φυσικά, αλλά... Το κάνουμε Θεό και όταν φύγει το βγάλουμε τώρα, κάτω. Ρε, τον μπιφτεκ, μόνος τον είπε μπιφτεκά. Ναι, άμα κάνει παπάδες, θα λέει άλλα. Εγώ, ακριβώς και με τον Λουτσέσκο το ίδιο, το λέω. Άμα είναι έτσι, θα τον φέρω εδώ, θα γυρίσει το μπιφτεκά πάλι, αλλά... Ναι, να πληρώσεις όμως, γιατί κάνει... από ό,τι βλέπω δεν πληρώνετε εσείς εκεί. Εγώ πληρώνω πάντα. Ναι. Έτσι, θα το δούμε τον παίχτη. Εγώ πιστεύω ότι, γιατί άκουσα, διάβασα κιόλας από δημοσιογράφους στην Πορτογαλία, ότι είναι καλό παιχτάκι. Εσύ το διάβασες δηλαδή. Περίμενε λίγο. Τώρα με φέρνει. Τώρα εμένα φέρνει τέτοιο. Εσύ το διάβασες. Είπε μια έκφραση η οποία λέει πολλά. Πες, είπες είναι καλό παιχτάκι. Καλό παιχτάκι. Με καλό παιχτάκι. Περίμενε. Με καλό παιχτάκι μπορεί να μπει στο ομίλου του Champions League. Μισό λεπτάκι λίγο. Για το ποσό αυτό που είπατε 300 χιλιάρικα, ο ΠΑΠ τότε από την Πόρτο, το Βιερίνια 300 χιλιάρικα τον πήρε. Ο Βιερίνια, φίλε. Άρπαξε την ευκαιρία που του δόθηκε, γιατί ήρθε. Ναι, συμφωνώ. Γιατί η Πόρτο δεν πίστευε ότι μπορεί να προχωρήσει λόγω του τραυματισμού του. Δεν ήξερε όμως ότι αυτό το παιδί είναι θηρίο μέσα του. Εντάξει. Συμφωνώ. Γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο. Ταυράκι. Και... θηρίο σου λέω είναι. Θα κάνουμε κανένα χουλιαμά κάνα τέταρτο τώρα. Εντάξει. Φύγε, επόμενη γραμμή. Εντάξει, έλα. Bye, bye. Ο Μιτιλινέος είναι κολοσσός επιχειρηματικά. Αλλά τι έκανε ο Ηρακλής επί προεδρίας του, πήρε κανένα τίτλο. Ο Μελισσανής πήρε την ΑΕΚ από γάμα εθνική και πήρε πρωτάθλημα και Bill Gates να τον ανακλεί πάλι μικρή ομάδα. Ήταν και θα παραμένει. Κώστα Ελ. Ωραίο, ωραίο. Μπορεί να πιστεύεις ό,τι γουστάρει. Καλά λέει. Δηλαδή και ο Ιησούς Χριστός να κατέβει στη γη και πάρει τον Ηρακλή. Όγδος θα βγει. Αυτό θέλει να πει στην άλλη. Αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος. Και λαϊδάτε. Δεν και λαϊδάνε. Λένε αυτό που συμβαίνει. Εγώ λέω και λαϊδάτε. Και λαϊδάκα, όσο θέλετε. Πάμε επόμενος, ναι. Έλα, παιδες. Έλα, φίλε. Γεια. Yeah.
αυτός ο νεόπλητος στο μέγεθος που τηλεφώνησε, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Ναι, είναι πέμπτο μέγεθος στην Κωνσταντινούπολη απέναντι. Γαλατά, Μπεσίκτας, Μπαξέα, ΑΕΚ και μετά είναι τόσο. Εντάξει. Επόμενος. Επόμενος φίλος. Εντάξει. Έλα φίλε. Παρακρέ. Μάλιστα κύριε. Κράτησε τα στοιχεία το τηλεφώνημα από Γερμανία για χορηγία. Χορηγία. Χορηγία, μαρμίτα. Δεν τον έκοψα για να δίνει. Όχι, όχι. Δεν τον έκοψα για. Δεν μου λες. Μου φαδό. Ναι, πες. Μου φαδό, αλλά τον έκοψα. Εσύ είσαι εδώ, ρε θηρίο. Έλα, ρε αδερφέ μου. Ήρθα, επέστρεψα. Πόσο καιρό έχει που γύρισες? Καμιά εβδομάδα, μία μισή. Και πόσα δουλειά σου κάνω που δεν πήρες ένα τηλέφωνο τώρα? Δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα, ρε. Τι να κάνω, είμαι σαν να είμαι ένα κάρβουνα. Τέλος πάντων, τα άλλη φορά αυτά. Ρε κοκκινά, μα θέλετε να μιλήσετε ιδιωτικά. Πάτε στο διάλειμμα, μιλήστε. Ξέρω, για πες μας. Ναι. Φαλακρέ, άκου να σου πω, εμείς που είμαστε φανατικοί ακροατές σας. Μάλιστα. Το τραπέζι πότε μας το κάνεις? Ποιο είναι το τραπέζι? Καλά, ρε, δήμαρχο έβγαλες. Να μας κάνεις ένα τραπέζι τώρα, εμάς όλους άνετα μας καλύπτει. Θα σε κάνει ο δήμαρχος τραπέζι. Ο δήμαρχος κάνει άλλους τραπέζι. Εσύ, εμείς είναι δική σου. Εγώ λεφτά, φίλε, άκουσα να δεις. Οι δήμαρχοι μπορεί να παίρνουν λεφτά από επιχειρηματίες. Εντάξει. Ναι. Μπορεί να τα δίνουν μετά, ξέρω εγώ, δεξιά και αριστερά για το promotion τους. Εντάξει. Άμα θες να πεις, τράβα έξω από τη θύρα 4 του ΠΑΟΚ που πανηγυρίζουν για το δήμαρχο. Ωραία. Και πάνε από εκεί να σε κεράσουν. Λοιπόν, εγώ, τι να σε κεράσουν, γιατί άκουσα μια φήμη. Ότι. Ότι τώρα από Σεπτέμβριο εσύ και μερικοί συνεργάτες θα πιάσετε ρόλα βαψίματος εκεί τα δημοτικά σχολεία της Τούμπας, θα αναλάβετε όλα εσείς, να πούμε. Γι' αυτό λέω για το τραπέζι, καταλαβες. Α, είσαι και χιουμορίστας, ναι. Μεγάλος, και έχω και μεγάλη μύτη και μία είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Το ότι έχεις μεγάλη μύτη, τον κόσμο. Έχεις και μεγάλο κεφάλι, αλλά το μυαλό σου μέσα γραμμάρια δεν έχει πολλά, βλέπω. Αυτός έχει. Και καλό παιδί. Έχεις. Και καλό παιδί. Δεν ξέρω, εσύ για πόντιο σε κόβω. Ποντιάρε. Δεν μου λες, μόνιμα ήρθες. Μόνιμα, ναι. Χιουμορίστας Πόντιος. Φύγε ρε φίλε. Να σε πω, πάμε επόμενη γραμμή. Καλό πήγε ο Πόντιος να κάνει χιούμορ τώρα με τον κόκκινο μαζί. Έλα, πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Πάντα σε όλα τα ανέκδοτα πρέπει να υπάρχει και ο κόκκινο. Ναι, ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για τον Άρη θέλω λίγο να πείτε για τον Άρη. 49 χρόνια άτυλος ο σύλλογος, δεν είναι πολλά, ρε παιδιά. Πάρα πολλά. Και ο Πανιώνιος δεύτερο κύπελο πήρε και η Λάρισα δεύτερο κύπελο. Ο Άρης πόσα χρόνια θα περάσουν για να δούμε ένα αντίτλο από αυτή την ομάδα, ας πούμε. Τώρα τα παιδάκια όλα στο σχολείο, ας πούμε, στα δημοτικά, στα αυτά, όλα ΠΑΟΚ θα γίνουν. Τι θες να γίνουν? Αν η διαφορά ήταν 5 ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ προς 3 Αργιανάκια, τώρα θα είναι 10 προς 2. Φυσικά. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, κόστα. Φυσικά έτσι είναι. 10 προς 1 θα είναι η διαφορά. Και τι να κάνω εγώ τώρα, από μέσα να σε δώσω τίτλο δεν γίνει. Ενώ φιλάθλων ο Άρης, από γεννηθείς 2004-2014. Κοίταξε να δεις, ο Άρης ανάλογα την ατιτλία του έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό οφείλεται στο μπάσκετ. Ο Άρης δημιούργησε ένα πυρήνα οπαδών και φιλάθλων μέσα από το μπάσκετ. Κάτι το οποίο προσπαθεί να κάνει τώρα ο Παναθηναϊκούλης. Ναι, ναι. Κατάλαβες? Έτσι είναι, έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκούλης. Φωνώ, ναι. Στο ποδόσφαιρο εννοώ. Εντάξει. Ναι, ναι. Ο Άρης λοιπόν, αν δεν είχε εκεί την ομάδα του μπάσκετ 80-90, σήμερα θα ήταν Ηρακλής στον κόσμο. Ναι, αλλά τώρα ούτε στο μπάσκετ έχουμε. Ούτε τίποτα κάνουμε στο μπάσκετ. Μετά δημιουργήσε και ένα πυρήνα οργανωμένων οπαδών. Οι οποίοι ήταν καθρέφτη καθρεφτάκι μου. Ποιος είναι πιο ωραίος, ο Σούπερ 3 για ο Άρης? Ο Σούπερ 3. Γίνα και πολύ Σούπερ Άρης, ο Σούπερ Γκούφι και τα λοιπά. Κράτησα και από εκεί ένα κομμάτι. Αν το πάνε το έργο όμως έτσι άντιτλοι άλλα 10 χρόνια, ούτε το μπάσκετ έχουν τώρα να τους δώσουν τίτλους. Ούτε τίποτα άλλο. Βέβαια, ο πυρήνας των Αριανών που ασχολούνται είναι πολύ μεγάλος και έχουν μεγάλη αισιοδοξία τη φετινή χρονιά. Δηλαδή είναι πιο ραδιοφωνικοί, είναι πιο οργανωμένοι στο να βγαίνουν, να μιλάνε, να απαντάνε κτλ. Είναι σε καλή φόρμα οι Αριανοί Ιούνιο του 2019. Να σε καλά, επόμενη γραμμή. Ναι, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Πάμε επόμενο φίλος, ναι. Ο αεξής από τη Νέα Σμύρνη. Ναι. Πείτε τους Σιριζέους πως όταν κερδίσει ο Κούλης, η μόνη λύση για αυτούς είναι ο Σαρτάκης. Παρακαλώ. Κριάδες. Καλησπέρα. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Ο κόκκινος εκεί είναι. Μάλιστα, εδώ είναι.
Κόκκινε, πότε γεννήθηκες? Επί Χούντας γεννήθηκε. Το 70. Το 70. Το 80 δυστυχώς επί Περτινίδη ήσουν 10 χρόνια και δεν θυμάσαι τίποτα. Μια χαρά τα θυμάμαι. Επειδή λες, άκουτα σου. Τα θυμάμαι μια χαρά. Κάτσε να μας πει. Κόκκινε, θα μου αφήσεις να τελειώσω. Θα θυμάσαι μόνο τα παραμύθια της γιαγιάς σου και της μαμάς σου. Άκουτα σου κάτι. Εγώ επειδή είμαι πιο μεγάλος, θα σου πω κάτι που λες για τον κόσμο του Ηρακλή. Ο κόσμος του Ηρακλή δεν ήταν ποτέ πολλής. Απλώς έτυχε εκείνη τη συγκυρία. Επειδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν ανεβαίναν στην Τούμπα, ναι. Πηγαίναμε εμείς και 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι της Τούμπας στην Καρδιζόγλου. Εσύ πότε είσαι γεννημένος, φίλε? Εσύ πότε είσαι? Το 60. Το 60. Λοιπόν, λοιπόν ο Μανάβης, επειδή λες τα δικά σου παραμύθια. Ναι, άκουδα σου κάτι. Επειδή λες τα δικά σου παραμύθια. Επειδή λέω παραμύθια, ναι. Θα βάλεις 5 χιλιαρικά και το τηλέφωνο μου το έχεις, θα βάλω 10. Δεν το έχω. Θα σε φέρω. Δεν το έχω. Άρρωστους. Ρε φίλε, με ουσιαστικά στοιχεία σε ρωτάω κάτι. Ακούς, εγώ σου λέω κάτι. Θες να απαντήσεις κάτι πολύ απλό? Ναι, πες. Λοιπόν, εσύ είσαι... Εσύ είσαι ταμπλούχος και βγαίνεις σήμερα να μιλήσεις για την Ηρακλή. Είσαι ταμπλούχος και αείδητος και βγαίνεις να μιλήσεις για τον Ηρακλή και ρωτάω. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ξεπέρασε ποτέ το ρεκόρ εισιτηρίων του Ηρακλή που έγινε το 70. Oh. Γιατί? Γιατί δεν ξεπέρασε ποτέ το ρεκόρ του Ηρακλή στα εισιτήρια που έγινε το 1900. Το 60% ήμασταν εμείς. Λάθος κάνεις. Γιατί ρε φίλε. Γιατί. Ωραία. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις ποτέ εσύ? Μα να σου πω κάτι, η Τούμπα... Δεν μου απαντάς, έπαιξες Καφτατζόγλιο. Έπαιξες Καφτατζόγλιο πολλές φορές. Άφησέ με να τελειώσω. Ναι. Άφησέ με να τελειώσω. Σ' αφήνω. Λοιπόν, κατά πρώτον έγινε το Μπαρσελόνα, το οποίο κουστά μέσα στο Τούμπα, δεν χωρούσε ούτε σταγόνα. Να πέσει από την βροχή ούτε... Δεν διαφωνεί κανείς. Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν, επειδή ο Ηρακλής τότε έκανε το ρεκόρ, γιατί πήρε ο Τεσίρια. Οι σαμπατζίδες μπαίνανε και στα προημετερικά και ήμασταν πιο πολλοί από ό,τι ήσασταν εσείς με τον Ηρακλή. Αυτά είναι παραμύθια που τα λες στα παιδάκια. Όχι ρε φίλε, η ιστορία καταγεγραμμένη είναι. Η καταγεγραμμένη είναι μόνο σε εισιτήρια. Αλλά σε κόσμο εμείς έφεραν παραπάνω και στην Τούμπα και στο Καφτατζόγλιο. Δεν μιλάς ρε φίλε. Γιατί ο Άρης έκανε γιατί ο Άρης έχει μεγαλύτερη εκδρομή από σένα στην Αθήνα? Γιατί δεν μας δώσαν μέσα ποτέ τόσο πολλά εισιτήρια. Ρε εσύ, για όλα έχεις μια απάντηση. Άκου να σου πω κάτι. Τέτοια εκδρομή που κάναμε εμείς, που πήγαμε τότε που χάσαμε με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια, που κατέβηκε το τρένο της νίκης, που πήγαμε όλη την Αχαρνό με τα πόδια, που βγήκε άλλο μας μιλήσει και τις κατεβάσαμε τηλεόραση, ψυγείο και κουζίνα κάτω στο πεζοδρόμιο, δεν έχει να κάνει κανένας. Το κατάλαβες? Λαοθάλασσα από τη σταθμό Λαρίσης μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Ποιο μάτς φίλε, ποιο μάτς. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφεια που τότε πέσανε και τα μολότο πίσω στο Δασάκι. Τα 3-1 το τελικό που χάσατε. Ναι. Πόσο κόσμο είχατε? Ήταν εγώ, πόσο χρόνο ήμουνα. Πόσο κόσμο είχατε. Πόσο κόσμο, όσο εστία μας, όσο τα πήραμε όλα. Πόσο κόσμο. Δεν είχε τότε εισιτή. Ρε παιδιά, πόσο κόσμο χωρίς την Φιλαδέλφεια. Το 1983 στον τελικό κυπέλλου που είχε 75.000 κόσμο. ΑΕΚ ΠΑΟΚ που ήμουνα, πόσο κόσμο είχες? Αφήστε τα αυτά τώρα, εγώ σου λέω κάτι. Γιατί δεν απαντάς, ρε φίλε, γιατί δεν απαντάς? Εμείς φτιάξαμε και τους Ηρακλειδείς, εμείς φτιάξαμε και τους Αριανούς. Άκου εμένα τώρα. Μάθε να ακούς. Το 1983 πήγε στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0 στον τελικό κυπέλλου. Όχι, δεν πήγα. Γιατί δεν πήγε? Γιατί έτσι δεν πήγα. Πόσο κόσμο είχες? Ήμουν φαντάρος. Πόσο κόσμο είχες? Ήμουν φαντάρος. Πόσο κόσμο είχες εκεί? Δεν ξέρω πόσο κόσμο. 75.000. 18.000 ήταν το υπαουξίδες. Ούτε. Λοιπόν. Δεν θα μπορούσε να έχεις 30. 30 δεν μπορούσε να έχεις. Κόκκινε. Ρε φίλε, ρωτάω κάτι. Ρε εσύ, Κόκκινε. Ρωτάω κάτι. Πάρε να γράψεις ένα παραμύθι. Να τα λες τα παιδιά. Ρε φίλε, εσύ λες ότι λέω παραμύθια, αλλά δεν έχεις απαντήσει τίποτα σε αυτά που σου λέω. Εγώ πώς δεν έχω να απαντήσω? Εγώ σου λέω όλα. Σε έχω να απαντήσω ότι ο ΠΑΟ... Γιατί δεν έκανες ποτέ ρεκόρ εισιτηρίων? Δεν μου λες αυτό που λες. Θυμάσαι τότε που έγινε... Που οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ είχαμε απεργία στο Χαριλάου και ζήσατε να πάμε απεργία. Και παίρνει το κόλπο του Κωστίκου. Ήμουνα στο μάτς, ήμουνα. Και τα τρία τέταρτα ήταν ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ήμουνα στο μάτς. Α, μπράβο, για πες εδώ στον κύριο, πού να ξέρουν αυτοί, ρε. Φύγε ρε από εδώ. Έχεις πάρει double αίτητος
Θα έπρεπε να περπατάς και να μην βλέπεις τίποτα και ασχολείσαι με τον Ηρακλή. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Καλά κάνει. Ο τι θέλει ασχολείται ο καθένας. Τι θες εσύ. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Έλα. Καλά, αυτός μας δουλεύει τώρα ο Παοξής. Με τι θα το κάνουμε τώρα. Μας δουλεύει. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς βάλαμε μέσο για να πάρουμε εισιτήριο ταξίαρχο της αστυνομίας. Βάλαμε μέσον και αυτός γύρισε πίσω εισιτήρια μας δουλεύει τώρα. Παρακάτω. Ο φίλος Αριανός είναι. Πάμε παρακάτω. Αριανός είναι βέβαια, αλλά μας βγάζει ξανά τα ρούχα αφού γύρισε πίσω τα εισιτήρια. Πλάκα κάνουμε τώρα. Και βγαίνουν και μιλάνε. Για άλλο πήγα να πήρα τηλέφωνο, με αποσυντόνισε. Σε ανέβασε την πίεση. Ναι. Εμανέβασε την πίεση. Καλά, πες αυτό που θες να πεις. Τι. Εγώ άλλο ήθελα να πω. Ναι. Κόκκινε, μιλάς με τον άλλον από τη Γερμανία. Ναι. Για μαγαζιά. Και οι δύο είστε άσχετοι μάλλον. Κι άλλος κρατάει μαγαζί στη Γερμανία. Εγώ δεν γνωρίζω. Κάτσε να μάθω. Εγώ ρώτησα. Ρωτάς πόσος είναι ο φόρος εισοδήματος. Και αυτός μου απαντάει. Όχι ο φόρος. Και ξεκινάει να σου λέει αυτός για τα ενίκια και τους υπαλλήλους. Όχι, μου είπε το εισόδημα προκύπτει αφαιρώντας τα ενίκια και τους υπαλλήλους. Μπορεί να νοικιάζεις και 5.000. Δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Άλλο λέω. Ο φίλος, επειδή δεν καταλάβαινε, πρώτα μου απάντησε για το ΦΠΑ. Αν πρόσεξες. Εκ των υστέρων λέω. Ναι, εκ των υστέρων μετά. Να σου λέω ότι είναι ακριβά. Δεν διαφωνώ, ναι. Λοιπόν, δεν έχει σχέση αυτό με το εξωτερικό. Συμφωνώ. Γιατί πρέπει να πω στη διαδικασία αφού. Για λέει, να μην λέμε χαζομάρε στον αέρα, γι' αυτό το λέω. Ρε φίλε, εγώ το ρώτησα, είσαι ικανοποιημένο από τη φορολογία και ποια είναι. Αυτό. Και αυτό. Έλα, θέλω να πω για την ομάδα μου. Παλακρέακο. Μάλιστα. Λοιπόν, με Παντελίδη στην προετοιμασία με τον. Άσε να πάει στο διάλογο. Το λες άλλη φορά. Επόμενη γραμμή. Μπακιρτζής Κωνσταντίνος. Κώστας. Ο φίλος ο οποίος έχει 30 λεπτά από τώρα να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390. Μπακιρτζής. Μπακιρτζής Κώστας, ναι. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλησπέρα τα ομορφόπεδα. Έλα φίλε. Ακούγομαι. Βέβαια. Λοιπόν, Κόκκινε. Έλα. Να πω κάτι. Είμαι 52 χρονών, το 67. Ναι. Λοιπόν. Πάντα πάτε στο παρελθόν και ο Ηρακλής και ο Άρης και τα εισιτήρια που κάνατε και τον κόσμο που είχατε, τότε πηγαίνανε και οι Παοξίδες και βλέπανε και το Χατζηπαναγκή. Γιατί νιώθετε αυτή την ανάγκη να λέτε ότι χάρη σε εμάς γέμισε. Εσύ την έχεις την ανάγκη, ρε Κόκκινα. Γιατί εσύ έχω ανάγκη, Ηρακλής. Πάντα γιατί αυτό λέτε. Πάντα. Εγώ τι είπα, δηλαδή, για πες μου. Ότι γιατί είχαμε εμείς το ρεκόρ εισιτήριων. Και βγήκε κι άλλος ο Αργιανός. Πότε έγινε το ρεκόρ εισιτήριων, ξέρεις. Ε? Πότε έγινε το ρεκόρ εισιτήριων. Πότε έγινε το ρεκόρ εισιτήριων. Ποια χρονιά έγινε, ναι. Στις Πάνες ήταν ο Κόκκινος. Ποια χρονιά ήταν, γιατί τον βοηθάς. Ποια χρονιά έγινε. Κάτσε ρε Κόκκινε, κάτσε να σου πω κάτι. Μα να απαντάμε λοιπόν, επιχειρήματα. Πότε έγινε το ρεκόρ εισιτήριων. Ήσασταν τότε 3 χρονών, 4 χρονών και μιλάτε. Ρε φίλε, εγώ μιλάω με στοιχεία. Πότε έγινε το ρεκόρ εισιτήριων. Δεν ξέρω ρε πότε έγινε. Το 1971. Και τι ήσουν τότε. Ας εγώ που ήμουνα. Τι έγινε. Πραγματικότητα. Με στοιχεία πραγματικά μιλάμε. Αυτό το ρεκόρ δεν το κατέριψε σε ΠΑΟΚ. Κάτσε σου πω κάτι. Εγώ πήγαινα στο καφέ. Με έβαζε ένας. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανες εσύ. Εγώ λέω. Μιλάω λοιπόν, με πραγματικά γεγονότα. Το αν εσύ μου λες ότι ήσουν πάω και πήγαινα και. Γιατί νιώθεις αυτή την ανάγκη, μπορεί να μου πεις. Δεν νιώθω την ανάγκη. Έχετε λες πάρει double. Θα έπρεπε να μην βλέπετε τίποτα. Κόκκινε, κάτσε να τα πάμε σειρά. Βγαίνετε στην αλφαεθνική, αρχίζετε. Ποιος πάω, ποιος. Όταν είσαι στη Β' στη Γ'. Λογικό δεν είναι, ρε φίλε. Ρε φίλε. Ο οπαδός λογικό δεν να μιλάει έτσι. Εσείς και ο Άρης. Κρύβεστε μέσα στις τρύπες. Μόλις βγει τα αλφαβητική αρχίζει. Ρε εσύ, ο οπαδός έτσι δεν λειτουργεί. Βγήκε ο Άρης φέτος πέμπτος, την βγήκε τέταρτος. Άντε ξανά πέρα την αρχή τα ίδια. Και Καρυπίδες καλώς. Όλα τους παρατήσουν Καρυπίδες, θα πάει σε καμιά. Σε καμιά Αγγλική, καμιά τέτοια κατηγορία. Έχει δώσει την εντύπωση ότι τους παρατάει. Εσένα μας. Αν σε παρατήσει ο Σαββίδης, τι γίνεται. Τι θα κάνεις εσύ. Ποιος δεν με παρατήσει ο Σαββίδης. Ναι. Εμένα θα παρατήσει ο Σαββίδης. Ακόμα τον άλλο γιατί δεν τον παρατήσει. Φύγε από εδώ ρε, πλάκα με καλά πέρα. Θα με παρατήσει μέσα ο Σαββίδης γιατί. Και θα πάει εσένα τον Ηρακλή τον Άρη. Είστε καλά ρε. Ο Καρυπίδης να αφήσει τον Άρη ποιο να πάρει, την Παρσελόνα. Ρε εσείς, δεν μπορείς να φανταστείς τώρα τι έκανε ο Πάκ.
Τρεις χρονιές πήρε τρία κύπρα σειρά με την Αϊκούλα και ένα πρωτάθλημα και τα... Αϊκούλα! Εσύ το έκανες αυτό καμιά φορά ρε και μιλάς για πάρα ακόμα ποιος είναι πιο καλή ομάδα και ποιος όχι. Ποιος έχει κόσμο και ποιος δεν έχει. Διάλειμμα, διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε τον κύριο Μπακιρτζή, ο οποίος κερδίζει γιατί βγήκε γρήγορα. Από Κωνσταντίνος. Από Κομωτινή είναι. Μπακιρτζή. Καλησπέρα σε όλους. Περίμενε. Κάνε προγνωστικό τι ομάδα είναι ο κύριος. Φόλα πάω ξύς. Κωνσταντίνε, τι ομάδα είσαι. Τερατόβουλε μέσα έπεσες φίλε. Και είσαι και από Κομωτινή. Όχι, είμαι από Θεσσαλονίκη, ντόπιος, ναι. Του Μπιώτης. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κλήρωση. Εμάς ευχαριστείς. Είσαι τυχερός. Ειλικρινά σου. Θα πάρω να κερδίσω κιόλας. Α, μπράβο. Ακόμα καλύτερα. Οικογένεια έχεις. Οικογένεια, ναι. Είμαι παντρεμένος, χωρίς παιδιά βέβαια. Οπότε, ακόμα καλύτερα γιατί θα εξασφαλίσεις τα ψώνια για έναν ολόκληρο χρόνο. Πυροβολά. Και αυτή την εποχή. Ηλικία. Ηλικία στα 27. 27 χρόνια. Πόσα χρόνια παντρεμένος. Κλείνω τον Αύγουστο 2 χρόνια. Σε ξεγελάσανε. Άντε, με το καλό και. Με το καλό να αυξηθεί και η οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ακούω κάθε μεσημέρι. Μου κάνετε παρέα καθόλου. Δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις, φίλε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, η γυναίκα σου είναι μεγαλύτερη από σένα. Όχι, μικρότερη. Γιατί. Συνήθως 25άρες τις τσακώνουν κάτι 30άρες. Χαμπάρι δεν παίρνει. Δεν την πατάμε την 20. Μάλιστα. Ωραία. Αυτός είναι του Μπιώτης ρε. Ναι. Έχει βγάλει το Πανεπιστήμιο της Λολής, ξέρει τι έκανε. Ναι, ναι. Με τι ασχολείσαι Κωνσταντίνε. Δουλεύω σε ένα ιχθυοπολείο στον Εύωσμο. Ιχθυοπολείο. Μάλιστα. Ιχθυοπολείο, ναι. Ευχαριστημένος. Ναι, αρκετά ευχαριστημένος, η δουλειά πάει καλά. Μπράβο. Τρώει ο κόσμος ψάρια. Τρώει ο κόσμος ψάρια, ναι. Η καλύτερη εποχή για ένα ιχθυοπολείο ποια είναι. Είναι ανάλογα. Συνήθως εκεί την περίοδο της νηστείας είναι πολύ καλύτερη. Είναι εποχιακή δηλαδή εργασία. Που να έχει δηλαδή ανάλογα, μια... Ανάλογα. Ανάλογα τη δουλειά που υπάρχει συνήθως έχει δουλειά, αλλά την περίοδο της νηστείας είναι πιο πολύ. Και κάτι τελευταίο. Αυτούς οι οποίοι είναι στη λαϊκή, οι ψαράδες, τους βλέπετε ανταγωνιστικά ή είναι όλα καλά. Όχι, είναι όλα καλά. Έχουμε λαϊκή λίγο πιο δίπλα, αλλά είναι όλα καλά. Δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, πάντα τυχερός να είσαι. Και να έχεις υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, γεια σας. Ψαράκι, ωραίο, ωμέγα 3. Πάμε, έλα, βίλε. Θες μια διάδα να βγάλεις μονοκαματάκι. Άσε, κουβιάστε. Καλησπέρα, παιδιά. Δεν θέλεις. Άσε. Καλησπέρα, βίλε. Καλά. Λοιπόν, δύο λόγια θα σας βγάλω εκτός κλίματος, δεν θα μακρηγορήσω. Για την κυρία Τασία κάνατε κανένα σχόλιο, γιατί άνοιξα λίγο αργά το. Ποια είναι η κυρία Τασία. Η ομορφούλα του κοινοβουλίου, η ομορφούλα που... Που διόρισε. Που βόλεψε την κορούλα της εκεί πέρα. Τι να κάνει η κυρία. Δεν μου λες ρε φίλε. Ναι. Εσύ άμα γινώσουν εκεί θα βόλευες το αλουνού την κορούλα, τη δικιά σου δεν βόλευες. Τι ναι. Παράλογο έκανε. Ένα λεπτό ρε. Ένα λεπτό ρε ρουφιάνοι οι Έλληνες. Ένα λεπτό. Εσείς όταν πάτε και ψηφίζετε πολιτικούς δεν πάτε για το συμφέρον σας. Όχι. Όχι ε. Όχι. Για ρώτα τον παπά σου. Πες λοιπόν, όταν ψήφισες μπαμπά για την ιδέα σου ψήφισες. Άκου λίγο. Υπάρχουν... Και στο φινάλε η γυναίκα τι έκανε ρε. Διόρισε την κόρη της. Ναι. Και ποιον ήθελες να διορίσει ρε. Τον κόμενό της. Τα παιδάκια που φεύγουν στο εξωτερικό. Δικά της είναι ρε τα παιδάκια. Μα αυτή λέει ότι νοιάζεται. Υποστηρίζει το δίκαιο, την αξιοκρατία και όλα αυτά. Καλά έκανε και διόρισε την κόρη της. Και εγώ αν ήμουν εκεί... Τη δικιά μου κόρη θα διόριζε. Τη δικιά σου θα διόριζε. Μαμά, και μαμάκια, τι μαμά, μαμά. Μα βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Ναι. Από το κόμμα όμως, όχι από τον ελληνικό. Το λαό. Αναφέραμε, φίλε. Γιατί να ζητήσει ρε συγγνώμη, από σε χρωστάει κόμμα, τίποτα. Ζητάω συγγνώμη από το κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν από είναι. Από τους συντρόφους, είπε. Αλλά όχι από τον ελληνικό λαό. Γιατί ρε, τι έκανε, έκλεψε. Διόρισε την κόρη τη. Δηλαδή επί Πασόκ δεν διοριζόσασταν όλοι. Εσείς δεν είσαστε και εσείς. Α, σε φύγει από εδώ ρε. Πάρτε δρόμο από εδώ ρε. Α, φάρτε δρόμο από εδώ πέρα. Τα ίδια που θα κάνετε και εσείς κατηγορείτε τους άλλους να πούμε. Τι θα κάνει. Δηλαδή ο Ζέρβας τώρα στο Δήμο. Τους δικούς του δεν θα βάλει τους ξένους. Έβαλε λέει την κόρη. Τι πιο φυσιολογικό να βάλει την κόρη. Τι δεν να βάλει. Το αλλού την κόρη. Ρε πλάκα πόχεται. Έλα ρε φίλε. Έλα καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν.
Όλοι φρέσκα κουλούρια δεν έχετε, ρε. Ηρακλειδείς, Αργιανοί, Αεξίδες. Φρέσκα κουλούρια δεν έχετε. Να μας πείτε κάτι. Μας μιλάτε για παλιά. Εδώ... Τι να πει ο Φουκαράς, ο Αεξής και ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλειδέας. Τι να πει, ε. Ο μόνος που μπορεί να πει. Περίμενε λίγο. Είναι ο Αργιανός και στην Αθήνα Ολυμπιακός. Δεν σε διακόπτω, μισό λεπτό. Τι. Πες. Την κουβέντα αυτή δεν την άνοιξα εγώ. Ναι, ωραία. Θέλω να πω να του θυμίσω κι εγώ κάποια πράγματα. Λοιπόν, μέχρι κάποια χρόνια είχαμε ένα super cup στην Ελλάδα. Κύριε, ακούτε. Έπαιζε ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο Ελλάδος. Τώρα αυτό το κύπελο μας το στέλνουν κατευθείαν στο Μακεδονία Παλάς. Δεν γίνεται ούτε καν αγώνας. Κερατόπουλε, θέλω να τους θυμίσεις και κάτι άλλο. Αυτή η χρονιά ο ΠΑΟΚ, και να το ψάξεις να το βρεις για ever, για τις ελληνικές ομάδες, ever, για πάντα εννοώ δηλαδή. Ναι, ναι. Αν τερμάτισε καμία ποτέ στην ιστορία της σε όλη την Ευρώπη αίτητη, και σε συνδυασμό επίσης, κύριε, θέλω να τα ακούτε αυτά και να τα σημειώνετε. Πήρε πρωτάθλημα και κύπελο, double δηλαδή, ήταν η μοναδική ομάδα αίτητη στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, και ξεκίνησε με μείον βαθμούς. Υπάρχει καμιά άλλη ομάδα, ρε μάγκες, που το έχει κάνει αυτό στον κόσμο? Μαγιά σου, φίλε. Οπότε άμα έχετε να πείτε κάτι, πείτε για τα φρέσκα κουλούρια και μεγάλη ομάδα. Όπα, αυτό να το πεις και στο φίλο, ο οποίος έπιασε το παρελθόν. Γρηγόρη, ωραία τα λες. Άκουσε με λίγο όμως, και εσύ είσαι λίγο ξεροκέφαλος ώρες-ώρες. Πολύ, γιατί, πολύ, γιατί, πολύ, άκουσε με, πολύ, γιατί έχεις, το γνωρίζω, επειδή και εγώ εδώ της γειτονιάς είμαι, ότι έχεις πολλούς φίλους Ηρακλειδείς που σε έχουν πιάσει και σε έχουν πει, κοίτα, ερχόντουσαν και πολλοί παοξίδες μαζί μας τότε. Δεν υπάρχει αυτό, φίλε. Εγώ τάζω. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρεις εσύ δηλαδή. Παντελονάτα τώρα. Δεν ξέρεις παοξίδες που πηγαίνανε μαζί με Ηρακλειδείς. Όχι, φίλε. Όχι. Θα τα πούμε από κοντά. Όποτε γουστάρεις. Όχι με μαγκιά, δεν στο λέω με μαγκιά. Βρε, ξέρω, κατάλαβα πώς το λες. Έγινε, έγινε. Θα τα πούμε από κοντά. Και στο παλατάκι το ρεκόρ εισιτηρίων το έχει ο Ηρακλής. Με ποιο μάτσε? Στο Final Four του Βόλεϊ. Final Four του Βόλεϊ. Το 2005. Μάλιστα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Έλα. Εγώ είμαι. Έλα, φίλε. Ναι. Καλά. Οι Αργιανοί βγαίνουν και μας έχουν ζαλίσει το κεφάλι με αυτή την εκδρομή τους. Αυτή τη συνεργασία είναι περισσότερη. Τι συνεργασία είναι περισσότερη. Όχι, αλλά κάνανε τη μεγαλύτερη μετακίνηση. Μπορεί να... Ας την κάνανε. Καλά. Μας έχουν ζαλίσει το κεφάλι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ρώτα, αλλά κόκκινε. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να λέει στους Άγγλους ότι εμείς πήραμε Euro που δεν πήρατε ποτέ. Ποια Ελλάδα εδώ πέρα, ποδοσφαιριστής. Βράγα μου όμορφη, η Ελλάδα πήρε Euro. Ρε αγόρα με αυτό σου λέω, ποδοσφαιριστής τράγαλε μέσα στο γήπεδο με λέδρο, στην Ελλάδα. Ποιο Euro ρε. Το πήραμε το Euro. Τι αγόρια πίσω είμαστε. Βρε, το πήραμε το Euro. Το πήραμε, αγάπη μου γλυκιά. Μπορούμε να κάνουμε, να τρολάρουμε και να πειράζουμε τον Άγγλο. Βρε, μπορούμε να τον πειράζουμε τον Άγγλο και το λέμε πήραμε κάτι που εσύ δεν το πήρες ποτέ. Κοίτα, κακά τα ψέματα. Κάναν τη μεγαλύτερη. Γράφει, έγραψε ιστορία. Το γράψαν. Να μην το πούνε. Κάτι πρέπει να πούνε κι αυτοί. Τι να πούνε. Τι. Το 80% στη Θεσσαλονίκη είναι ΠΑΟΚ. Φίλε, η μαγκιά σου, η μεγάλη, η τεράστια, είναι αυτό που έκανε φέτο. Πήρε double light για μένα όταν συζητάμε. Δηλαδή, για μένα ο Παοξή ο οποίο. Λέει, δεν σε βλέπω. Βγαίνει και λέει, δεν σε βλέπω, ρε φίλε. Εγώ έχω πάρει double ή δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα σε επαγγελματικό επίπεδο στην Ελλάδα και δεν σε βλέπω. Δεν ασχολείται με τα παλιά. Και, ο ίδιος κάνει έγκλημα όταν ασχολείται με τα παλιά. Και μου βγαίνουν τώρα και μου μιλάνε με Παντελή. Μα δεν προκάλεσε η Ηρακλειδέας Αργιανός. Ο Παοξής βγήκε για να ανοίξει το διάλογο. Θα πάρει λίγα προτάσματα και κάτι τέτοια. Τι αυτά, ρε. Γεια σου. Μη συγχύνεσαι. Πάμε. Έλα ρε Φεμπάουκ εκεί. Εδώ είμαστε Φεμπάουκ. Καλώς το να. Λοιπόν. Ρε εσείς ρε Μάρθα Γούρτσι ρε της Βορείου Ελλάδος ρε. Λεπτά που πήρες και ασχολείσαι με τον Ηρακλή ρε. Ρε Λιμωτάγαρα. Τόσο κόμπλεξ έχετε ρε. Τι είναι αυτό ρε. Ρε εσείς ρε, τόσο κόμπλεξ ρε, τι είναι αυτή ρε, τι είναι αυτή ρε. Μόνο στο κλάμα είστε ρε, να μην πει άλλος τίποτα ρε. Βγαίνετε όλοι και τι κάνατε και εμείς είμαστε και... Τι είστε, κατουρίστε και λίγο ρε. Κατουρίστε και λίγο ρε. Λιμωτάγαρα,
Καχνότατα μιλήσανε πριν 5-6. Έλα, έλα, έλα. Άστο να μιλήσει. Ταχνότα σας μυρίζατε, τι είναι αυτή ρε. Νταμπλούχιν όμως. Βγήκατε τώρα εσύ να κάνετε διαδήλωση και είστε σαν 3.000 ρε. Ο Ηρακλής κατέβασε 25.000 κόσμο ρε στον δρόμο ρε. Κόμπλεξ. Εμείς ερχόμαστε και γεμίζαμε το Καταντζόγλιο ρε. Τα γάρια. Παίζαμε Ηρακλής Παναθηναϊκός και είχαμε 45.000 και εσείς είστε... Παίζατε πάω κάρις και είχατε 17 ρε τα γάρια. Το 84. Ρε τα γάρια. Αλλά το κόμπλεξ σας δεν περισσεύει ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Εντάξει ρε. Είστε να πούμε αυτοί ρε. Οι σερίφιδες της ωραία Ελλάδας ρε. Είναι αυτοί ρε με τον Ζουμπά που μπλέξαμε ρε. Αλλά ξέρετε κάτι. Άμα σας αφήσει ο Ζουμπάς, γιατί θα σας αφήσει κάποια στιγμή, γιατί εσείς δεν τρώγεστε ούτε ομοί. Ξέρετε τι θα γίνει μετά. Σας είπα και την άλλη φορά. Θα ανεβαίνετε στο Λευκό Πύργο και σαν τη σουλιώτησα θα πέφτε 10-10 ρε. Γιατί τέτοια είστε να πούμε. Λίγοι. Κόμπλεξ. Έλα, έλα. 40 χρόνια είστε να φτάνε. Έλα, έλα. Τους στόλισες. Τους στόλισες. Άντε, φτάνει. Παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. ναι. Λοιπόν. Κόκκινε, δεν κάνεις σωστές ερωτήσεις, να το ξέρεις. Να ακούσω που σφάλω. Σφάλεις γιατί σε παίρνουν οι παοξίδες και λένε ξέρεις εμείς γεμίζαμε τον Καφτατζόγλου. Γιατί πηγαίνατε ρε μάγκες στον Καφτατζόγλου. Τι πηγαίνατε να δείτε δηλαδή. Αυτό που δεν βλέπανε στην Τούμπα. Α, μπράβο. Δεν το ρωτάει όμως και με το πες γερακλειδές. Δεν παίζω τίποτα. Δεν ξέρει. Άσε τώρα. Είναι χαϊβάνι. Εσύ λες ότι δεν είναι γερακλειδές. Χαϊβάνι είναι. Αυτό που λέω έχω δίκιο. Εσύ λες ότι δεν είναι. Θες δικηγόρο. Αυτό που λέω έχω δίκιο. Εσύ θες δικηγόρο. Λες δεν είναι γερακλειδές δηλαδή. Αυτό που λέω έχω δίκιο. 100%. Δεν μ' απαντάς. Δηλαδή λες ότι δεν είναι Ηρακλής. Αυτό που λέω έχω δίκιο. 100%. Γιατί δεν απαντάς. Αυτό που λέω. Γιατί δεν απαντάς. Δεν μιλάς μαζί μου. Μαζί μου δεν μιλάς. Αυτό που λέω. Έλα φίλε. Έχω δίκιο. 100%. Α, μπράβο. Άντε πες το να πούμε να πάει να λουστεί τώρα τον κόκκινο. Λοιπόν, επειδή είσαι όμορφος και δεν χρειάζεσαι λούσιμο, πες μου λίγο το λάθος το δικό μου που είναι για πες μου. Ναι, πες του. Τι να το πω, αφού τον είπα. Γιατί δεν τους ρωτούσε, γιατί πηγαίνατε στον Καφτατζόγλου. Είδες ότι θέτεις λάθος ερωτήματα. Εγώ τα θέτω. Ναι. Γιατί πηγαίνατε ρε φίλε. Κάτσε και σκέψου το. Παοξίδες. Κάτσε και σκέψου, λάθος ερωτήματα θέτεις. Καλά, καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, ακούγομαι. Μάλιστα. Πολύ καλά. Εγώ πήγαινα προσωπικά για να δω τον Καραΐσκο, τον Ορφανίδη και όλους αυτούς τους παιχταράδες που είχε τότε ο Ηρακλής. Γιατί είμαι 55 και έχω πάει και εγώ σε πολλά παιχνίδια. Κύριε Κόκκινε, αυτή η κουβέντα με τον κόσμο πώς προέκυψε. Ένας φίλος του ΠΑΟΚ. Α, ο φίλος του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει, πάλι ξέμεινες από θέματα και λες δεν πατάω ένα... Ήταν πολλά τα θέματα. Ένα TV εκεί πέρα να τους κάνετε λάθος, κύριε. Κάνετε λάθος, κύριε μου. Εμείς θίξαμε θέματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το σκήμα. Άκουσε. Αυτά τα ρεκόρ που λες εσύ δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Ούτε οι δήμαρχοι με ενδιαφέρουν. Αυτό το δέχομαι. Ούτε τίποτα. Αυτό το δέχομαι που λες. Φυσικά και εσύ δεν πρέπει να αμφισβητήσεις το γεγονός ότι το γήπεδο πολλοί παοξίδες πηγαίναμε τότε, έτσι. Αυτό άμα δεν το δέχεσαι. Δεν το δέχομαι, όχι. Εγώ δεν περιμένω ούτε τους αγώνες πριν 40 χρόνια τα ρεκόρ, ούτε τις μεγαλύτερες εκδρομές. Δεν αποδεικνύουν τίποτα αυτά. Αποδεικνύουν τίποτα. Τι θέλετε να πείτε, συμφωνούμε. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε με αυτό το πράγμα και το ξαναλέτε και το ξαναλέτε. Όχι, για τις εκδρομές. Περίμενε, όχι, ξεκινάς καλά, κάπου. Το χάνουμε. Όταν λέω θέλετε να πείτε δεν εννοώ εσένα αποκλειστικά. Γενικά και τον ναι, κόσμο. Ναι, όχι, δηλαδή. Μην το χάνουμε. Ναι, τι όταν αισθάνεται. Να πείτε δηλαδή εσύ σαν κόσμος ότι τι δηλαδή. Ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ. Ναι, παιδί μου, έχεις κάνει τη μεγαλύτερη εκδρομή. Μπορώ να τελειώσω. Έχεις κάνει το ρεκόρ. Τι θες να πεις με αυτό. Μπορώ δηλαδή. Να μιλήσω. Ναι, πες μου. Λοιπόν, εσύ είσαι ταμπλούχος. Καμία σχέση. Μεγάλη. Ναι, πες μου, ναι, συνέχεια. Δεν με βλέπεις. Δεν σε βλέπω. Φυσικά και δεν σε βλέπω. Εγώ δεν ξέρω ούτε ένα μπέκτη από την ομάδα σας. Δεν κατάλαβες. Ναι. Το λογικό σου λέω, εγώ ναι. Δεν μιλάω με, δεν φαντασιώνω με πράγματα. Μιλάω με, δεν με βλέπεις. Ναι. Όπως και δεν βλέπεις κανέναν αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί το πήρες και αείπτος. Ναι. Και βγαίνει Παοξής τώρα. Βγαίνει Παοξής, γιατί βγήκε ο Παοξής. Δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν πλέω κάτι για τον Ηρακλή. Βρε καλέ είναι. Μου άνθρωπε, πιστεύω. Το δηλαδή... είπα προηγουμένως. Δεν είχε θέμα και άνοιξε κουβεντούλα. Μόνο σου την άνοιξε. Λάθος κάνεις. Δεν ισχύει. Άλλος ρε δεν είχε ο Παοξής. Γιατί... να δει τι έκανε ο Ηρακλής. Δηλαδή πιστεύεις ότι τον έβαλα εγώ. Με την κουβέντα που άνοιξε, βρε άνθρωπε. Δεν την... είπα εγώ ότι τον έβαλα. Μα δεν του άνοιξα τέτοια κουβέντα.
Σου τελείωσε η θεματολογία για σήμερα, καλοκαίρι είναι, λες, δεν πετάω μια αυτή. Πέτα όσοι, πέτα όσοι λάσπη. Αν τα λάσπη, όχι, εντάξει, άλλο πω. Πέτα λάσπη, εγώ σου μιλάω ρεαλιστικά. Και γιατί εγώ δεν έχω άλλο επιχείρημα, πρόσεχε. Από τη στιγμή που εσαι πανίσχυρος οικονομικά και έχεις πάρει και τους τίτλους, εγώ δεν έχω επιχείρημα. Όσον αφορά για το Σαββίδι, κύριε. Μην αλλάζει κουβέντα. Εγώ δεν έχω. Δηλαδή, τι μπορώ να πω σε σένα. Ότι κάποτε. Δεν μπορείς να πεις τίποτα, ρε φίλε. Τα νούμερα μετράνε μόνοι τους. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Μα δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εδώ και δεκάδες χρόνια έχω το μεγαλύτερο μέσο όρο εισιτηρίων. Τι θέλουμε να πούμε. Αλήθεια. Πριν 40 χρόνια έκανες εσύ ένα ρεκόρ και τι θέλετε να πεις με αυτό, δηλαδή. Για τον κόσμο. Μα πρέπει κι εγώ να βρω κάποιο επιχείρημα, ρε φίλε. Δεν έχεις επιχείρημα. Ρε φίλε, έτυχε μια μέρα, έκανες εκεί το ρεκόρ. Δεν έτυχε. Όπως δεν έτυχε αυτό που έκανες τώρα, δεν έτυχε αυτό που έκανα εγώ τότε. Άμα είχα κι εγώ ένα γήπεδο 60.000, μπορεί να έτυχα κι άλλο. Έπαιξες κι εσύ καφταζόκλειο πολλές φορές. Έπαιξε. Εντάξει, κύριε Ραπτόπουλο, είστε εκεί. Μάλιστα, ακούω με προσοχή. Μπορώ να σας πω και σας δύο πραγματάκια. Μάλιστα, κύριε. Για τον κύριο Σαββίδη που είπατε. Ναι. Εσάς, άμα η κόρη σας είναι πολύ έξοδη και σε λέει παπά, θέλω αυτό, παπά, θέλω εκείνο, παπά, θέλω να πάω στη Γουατεμάλα, ξέρω εγώ, θα την πείτε, όχι, κορίτσι μου, σήκω, φύγε από το σπίτι, δεν μπορώ να σας δώσω τα λεφτά. Αν έχω, θα τη δώσω. Και βέβαια, αν έχεις, θα τη δώσεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο κύριο Σαββίδη και ο ΠΑΟΚ είναι ένα. Ο ΠΑΟΚ και ο κύριο Σαββίδη είναι ένα. Είναι ένα λεπτό, ρε παιδιά. Βγήκε ο ΠΑΟΞης. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Θα φύγει και αν θα φύγει, γιατί θα φύγει. Στάσου, ρε φίλε. Είναι να τα λέτε με την ευκαιρία. Στάσου, ρε φίλε, μην βιάζεσαι. Βγαίνει ο ΠΑΟΞης και λέει, άμα θα φύγει ο Καρυπίδης. Άμα φύγει ο Καρυπίδης, με το ίδιο σκεπτικό μπορεί να φύγει και ο κύριο Σαββίδη. Κωστή. Ο Καρυπίδης με τον κύριο Σαββίδη δεν έχει καμία σχέση, αγόρι μου. Ο άνθρωπος είναι διαχειριστής. Τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλος, είναι επενδυτής. Ο άλλος έχει την οικογένειά του το είπε, και την ταΐζει. Μα ο Παοξής το είπε. Και κάνει δουλειά με ξένα χρήματα. Είναι επενδυτής, είναι διαχειριστής ο Καρυπίδης. Μα ο Παοξής το είπε. Αν φύγει ο Καρυπίδης τι θα κάνει, δεν το είπε. Τι καλά έκανε και το είπε. Δεν μπορεί να φύγει αύριο μεθαύριο. Και αν φύγει ο Σαββίδης βάζει 20 εκατομμύρια το χρόνο. Πάνε στη Βρέα να ρωτήσεις τους εργαζομένους στο σούπερ μάρκετ να δεις το τι έχουν να παίρνουν. Και μετά πες μου αν θα φύγει και αν δεν θα φύγει. Καμία σχέση με αυτό. Μα ο Παοξής το ρώτησε. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι είναι. Έγινε. Ευχαριστώ. Καλό καλό. Είστε καλά. Μια χαρά ξέρω τι είναι σε αυτή την πόλη. Σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Το 60% ήμασταν με τις γυναίκες τους στο Καφταζόγλιο τότε. Επόμενος. Έλα φίλε. Σιγάρε. Σιγάρε πηδίχτουλα εσύ σιγά. Έλα. Έλα φίλε. Έλα παιδιά. Έλα. Χωρίς το Σαββίδη ο ΠΑΟΚ 70 χρόνια είναι από το νούμερο 1 μέχρι το νούμερο 4. 70 χρόνια ανελιπώς και σταθερός. Χωρίς τον Κοντό. Εντάξει, πάντα ήταν ένα μεγάλο μέγεθος. Τώρα απογειώθηκε με το Σαββίδη. Πέρα έβαλε στην άκρη και το ΠΟΚ. Με συγχωρείς τώρα με το Γούμενο και τον Παγόνι δεν ήταν μεγάλο μέγεθος. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Είμαστε να πήραμε μέχρι το 4 θέση. Με το Γούμενο και τον Παγόνι και το Ζαγοράκι. Κάνατε Magic Live τον Κόκαλη. Άστο τώρα. Ναι ρε φίλε, ναι. Βγαίναμε από πρώτη μέχρι τέταρτη. Τι πρώτη τέταρτη. Ναι, από πρώτη μέχρι τέταρτη. Είμαστε 70 χρόνια τώρα. Πότε ήσασταν πρώτη ρε τα 70 χρόνια. Τρεις φορές. Τρεις φορές, τώρα είναι η τρίτη. Ναι, τώρα είναι η τρίτη. Βγαίναμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Ήμασταν μικρομέγεθος ποτέ. Εδώ οι άλλοι κοίτανε μετά από 100 χρόνια πέμπτη και πανηγυρίζουνε. Σωστό. Αυτή είναι. Σωστό. Αυτή είναι. Πάμε παρακάτω. Ορίστε. Πάμε. Έλα βίλε. Εγώ πάντως όσα θυμάμαι που είχα δεξί μπακ τον Τζουρέλα και τον Τρίμπολτ. Τον Τρίμπολτ. Σε ρε βίλε. Τον αλήτη. Βέβαια. Ο Τζουρέλας με τον Τρίμπολτ. Ωραία τα κανέ. Έλα. Παρακαλώ για μένα μιλάτε. Μάρτσα βεβαίως. Για εσάς. Κοιτάξτε να δείτε αυτά που λένε οι παουσίδες έχουν δίκιο αγόρι μου. 20 χρόνια τον Ηρακλή μέσα στο Καφταζόγλιο δεν κερδίσαν. Ένα φίλο του Ηρακλή, 5.000 ο ΠΑΟ. 20 χρόνια στο Κλαδίνο ήταν στο Καφταζόγλιο. Καλησπέρα σας. Επόμενος κύριος. Τι εκφράσεις είναι αυτές, σας παρακαλώ. Καλοκαιριά και τους βάρεσε η ζέστη να πούμε. Μάλιστα. Ναι. Έλα φίλε. Έχουμε άλλο. Πάμε σε άλλο. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μάλιστα, σας ακούμε. Περιφερεία του ραπ, μιλήσαμε και χθες προς το τέλος. Ναι. Για τα δεκάρια που λέγαμε. Τα δεκάρια τα οποία κατηργήθηκαν. Ναι, ναι. Εντάξει. Τώρα άκουσα που έλεγες ότι θα πας σε ένα σεμινάριο προπονητική. Αύριο. Με το κόκκινο μαζί. Αύριο. Ναι. Ξέρεις τι άλλο έχει καταργηθεί στο ποδόσφαιρο και δεν το βλέπεις συχνά. Παρακαλώ. Το κλασικό extreme που θα παίξει πάνω στον ασβέστη και θα πάει να κάνει τη σέντρα αντί να συγκλίνει προς το κέντρο που κάνουν όλοι τώρα. Ήθιστε αυτά τα κάνουν οι back πλέον. Α, μπράβο, ακριβώς.
Γιατί τώρα πια ο Εξτρέμ δεν έχει έναν παίκτη να τριμπλάρει, έχει δύο παίκτες. Έχει και τον αντίπαλο Εξτρέμ. Και ο Εξτρέμ πρέπει να έχει στοιχεία σέντερφορ και δεκαριού. Ουσιαστικά το δεκάρι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το κάνει και ο Εξτρέμ όταν κλείσει μέσα. Ναι. Και ήθιστε τα τρία χαφ στο κέντρο να είναι κλέφτες, να είναι οι δυνατοί, να είναι ταχυδυναμικοί, αλλά όχι τσαχπίνιδες, διεισδυτικοί, μπουκαδόροι, όπως ναι, η Εξτρέμ. Ναι. Αυτό ξεκίνησε. Ο Εξτρέμ όταν κλείσει μέσα, ήθιστε να κάνει και στοιχεία δεκαριού. Όταν πιάσει ο μπακ το πλάτος ναι. και συρθεί αυτός προς τον άξονα, κατάλαβες. Απλά ξέρεις τι κάνεις λάθος καμιά φορά. Ναι. Που λες ότι αυτός ο Εξτρέμ δεν έχει τελειώματα για Ελλάδα. Μπορείς να πάρεις και έναν Εξτρέμ που να, έχει, να είναι δημιουργικός διπλαβόρος, αλλά μην έχει πολύ τελείωμα. Αλλιώς ρε φίλε δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα. Κοίταξε, φίλε. Γενικότερα το λέω. Έξυπνο αυτό που λέει. Οι Εξτρέμ πρέπει να έχουν τελειώματα. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν είναι μονοδιάστατο το σκοράρισμα. Δεν μπορεί να βάζει σήμερα στον ΠΑΟΚ ο Μπακ πιο πολλά γκολ από τον Εξτρέμ. Δεν μπορεί ο Βιερίνια και ο Μάτος να έχουν περισσότερες assist από τον Εξτρέμ. Δεν γίνεται. Σίγουρα. Δεν γίνεται. Ναι. Στατιστικώς σίγουρα. Δεν γίνεται. Εντάξει, απλά αυτό που λες σωστό είναι ότι στην Ελλάδα δεν θα έρθει αυτός. Τι να σου πω. Αυτός ο οποίος... Να σου το εξηγήσω. Στη Ρεάλ, ας πούμε, αν θυμάσαι, τη γραμμή, το ανέβασμα το έκανε συνέχεια ο Μαρσέλο. Δεν το έκανε ο δεξής μπακ. Δηλαδή δεν είναι πάντα ότι πρέπει να παίζουν και τα δύο εξτρέμ. Καλά, εντάξει. Να είναι το ίδιο καλή. Όταν ο ένας ο παίκτης είναι παικταράς και ο άλλος είναι εργάτης, ο μπακ. Είπε ναι. Μια ατάκα πολύ καλή, φίλε. Αν ήταν τόσο καλή, διαρχόταν στην Ελλάδα. Ναι, μα για την Ελλάδα απλά... θα έχει να αντιμετωπίσει και ανάλογο μπακ. Και αν κλείσει μέσα ανάλογο στόπερ, δεν θα αντιμετωπίσει τη στοπεράρα. Ανάλογα τα μέγεθη. Δηλαδή, άμα παίξουμε στο ερασιτεχνικό, ας πούμε, Α1, ο Εξτρέμ δεν πρέπει να κάνει γκολ, γιατί είναι, ας πούμε, στο ερασιτεχνικό. Δεν είναι έτσι. Να, πάντα οι Εξτρέμ πρέπει να σκοράρουν. Να κλείνουν με το ανάποδο, να κάνουν την κίνηση. Αν θες το συνέδριο, βάλει και μια ερώτηση bonus. Τι πρέπει να γίνει για να ξεφύγει το ποδόσφαιρο από αυτή την μπασκετοποίηση που υπάρχει. Και έχουν κλείσει εκεί, τόσο δηλαδή... πολύ χώροι ναι. και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξει μια άμυνα. Κάνεις, μόνο αυτό από ομάδες που ουσίτε ανοίγουν. Να με συγχωρείς, κάνεις ένα λάθος εδώ. Το ποδόσφαιρο χρόνια ολόκληρα παίρνει... Όχι, στο συγκεκριμένο κομμάτι, ας μας το πω λίγο. Okay, στο κομμάτι της οργανωμένης επίθεσης, παλιότερα οι ομάδες που ήταν φάμιλες δυναμικής διεκδικούσαν και οι δύο την μπάλα. Τώρα βλέπεις ακόμα και μια Chelsea, ας πούμε, είναι πολύ πιο διαθέσιμη να παίξει μπάλα και να έχει μια Liverpool που έχει παιχταράδες να παίξει πίσω από την γραμμή της σέντρας. Δηλαδή, ας πούμε, παλιότερα οι ομαδάρες δεν ήταν τόσο πρόθυμες να παίξουν πίσω από τη σέντρα. Τώρα το κάνουν πανεύκολα, όπως η Ατλέτικο, ας πούμε. Βλέπεις ομαδάρες παίζουν άνετα χωρίς την μπάλα. Έφυγες. Καλώς έγινε. Λέγε, ο νικητής βγήκε. Ο Μπακιρτζίου. Μπακιρτζίου. Βγήκε. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Η Μάρινα Μπίκου περιμένει για ειδήσει. Αμέσω μετά το ημίχρονο με Καναλάκη, Καλαμά και Δήμο. Να είστε καλά. Διήμερο, καλό διήμερο. Πρώτα θέλω τα λέμε. Καλή Χαλκιδική, καλέ βουτιέ. Βρωμοκαλό καιρό, απολαύστε το. Καλά, περάσει τη δράμα. Ευχαριστώ πολύ.